Μικρότερη των 2,5 μικρών και επειδή αυτά είναι που επηρεάζουν τον ανθρώπινο οργανισμό. Ποια ήταν τα αποτελέσματα? Τα αποτελέσματα δεν ήταν καθόλου ενθαρρυντικά, ειδικά στη χώρα μας. Πρώτη πόλη σε ρήπανση αναφέρεται το Παρίσι με ποσοστό 66%. Δεύτερη η Μαδρίτη με ποσοστό 65% μαζί με την Αθήνα. Σημαντικά μεγάλο το ποσοστό. Στη συνέχεια έρχεται το Τωρίνο με 63% και το Μιλάνο πάλι με 63%. Το μικρότερο ποσοστό παρατηρείται στη Λευκοσία με μόλις 6%, στη Χάγη 7% και στη Λεμεσό 8%. Βλέπετε λοιπόν ότι έχουμε μία Αθήνα με ποσοστό ρήπανσης όσο οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές χώρες, 65%. Ποια είναι η συμμετοχή των εξατμίσεων? Η συμμετοχή των εξατμίσεων είναι μεγάλη και κατά μέσο όρο υπολογίζεται για τις ευρωπαϊκές χώρες ότι ευθύνεται κατά 14%. Η συμβολή των ρήπων από τις εξατμίσεις είναι μεγαλύτερη στη Μαδρίτη, που εκεί φτάνει το 39% και στο Παρίσι το 29%, πολύ πιο πάνω από το 14%. Το μικρότερο πρόβλημα τέτοιου είδους το έχουν η Βαλέτα της Μάλτας με 2%, η Λεμεσός με 2% και η Λευκοσία με 2%. Ανησυχητικά βέβαια είναι και τα επίπεδα στην Αθήνα. Τώρα, ποιο είναι το ερώτημα? Το ερώτημα λοιπόν, ειδικά για την Αθήνα, είναι ότι αν και απαγορεύονται τα πετρελοκίνητα παλιάς τεχνολογίας Euro 5 και μετά να κυκλοφορήσουν στην Αθήνα, αν και οι τεχνολογίες αντιρρύπανσης των λιβαδικών αυτοκινήτων έχουν βελτιωθεί σε ύψιστα επίπεδα ό,τι αφορά τους ρήπους, αν και με τη διαδικασία της απόσυρσης ο στόλος των οχημάτων έχει ανανεωθεί, αν και τα αυτοκίνητα περνούν από περιοδικό τεχνικό έλεγχο, αν και τα συνεργεία οχημάτων κάνουν καλά τη δουλειά τους, τότε γιατί η ρήπανση συνεχίζεται και μάλιστα με θετικό πρόσημο και η Αθήνα βρίσκεται μαζί με τη Μαδρίτη σε ποσοστό 65% στη δεύτερη θέση στην Ευρώπη? Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά? Κάτι δεν πάει καλά. Τι λέει το Υπουργείο για τα παραπάνω? Στα παραπάνω μας επιβεβαιώνει και η επισήμανση του Υπουργείου Μεταφορών προς τα ΑΚΤΕΟ, όπου σε έγγραφο το Υπουργείο επισημαίνει για το τεχνικό έλεγχο ότι θα πρέπει να γίνεται. Διεξοδικός είναι ένα απόσπασμα από την εγκύκλιο. Διεξοδικός έλεγχος του συστήματος εξάτμισης των οχημάτων δίζελ για τη διαπίστωση ύπαρξης του φίλτρου μικροσωματιδίων πετρελαίου TPF στο πλαίσιο αντιμετώπισης του προβλήματος σχετικά με την αφαίρεση του φίλτρου αυτού. Επί τούτου σημειώνεται ότι σύμφωνα με πληροφορίες οι οποίες έχουν περιέλθει σε γνώση μας, αφαιρείται το φίλτρο TPF και επανασυγκολάται το περίβλημα της συσκευής με τους εκπαιδευόμενους ρήπους να βρίσκονται εντός ορίων. Αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι. Αυτό εκμεταλλεύονται για να κάνουν όλες τις τροποποιήσεις στο αυτοκίνητο, γιατί είναι δύσκολο να βρεθούν. Εμείς σαν Ινστιτούτο επανειλημμένα έχουμε αναφέρει, έχουμε επισημάνει αυτά τα προβλήματα. Θα δούμε τι μπορεί να γίνει. Τι κάνει το φίλτρο τώρα, να πούμε και δύο πραγματάκια για το φίλτρο. Τι κάνει το φίλτρο DPF? Το φίλτρο σωματιδίων δεσμεύει και καίει τα σωματίδια της εθάλης. Η αφαίρεσή του όμως, εκτός από τα σωματίδια της εθάλης, δηλαδή όταν βγάλουμε το φίλτρο, δεν ελευθερώνονται μόνο σωματίδια εθάλης, αλλά ελευθερώνονται μονοξίδιο, υδρογονάδικες και οξίδια του αζότου, με αποτέλεσμα την αύξηση των ρήπων, ιδιαίτερα στις αστικές περιοχές, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον καθένα μας. Το φίλτρο θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι δεν αντικαθίσταται σαν αναλώσιμο ανταλλακτικό, δεν είναι ανταλλακτικό. Το φίλτρο σωματιδίων σε τακτά διαστήματα λειτουργίας του κινητήρα αναζωογονείται ή αναγεννιέται ή αλλιώς, όπως λέγεται, αυτοκαθαρίζεται από τα σωματίδια της εθάλης, έτσι ώστε να μην βουλώνει και να μην επηρεάζει τη λειτουργία του. Αυτό όταν φροντίζουμε να οδηγούμε το αυτοκίνητο όπως πρέπει, σωστά. Τα σωματίδια της εθάλης που συγκεντρώνονται στο φίλτρο καίγονται, οξυδώνονται και με αυτόν τον τρόπο καθαρίζει το φίλτρο. Η απομάκρυνση της εθάλης λέγεται αναγέννηση ή αναζωογόνηση, όπως είπαμε, του φίλτρου. Εδώ βλέπουμε ένα φίλτρο DPF κάτω από το πάτωμα ενός αυτοκινήτου. Δεν ξεχωρίζει από ένα καζανάκι εξάτμισης. Αν παρατηρήσουμε όμως, θα δούμε ότι υπάρχουν δύο σωληνάκια. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα.
είναι ο έλεγχος της πίεσης πριν και μετά το φίλτρο για να εντοπίσουμε με τη διαφορά της πίεσης αν το φίλτρο είναι βουλωμένο ή όχι. Εδώ βλέπετε το κεραμικό μονόλιθο του φίλτρου. Αν τα προσέξετε, είναι κάποια κανάλια με τρύπα και κάποια κλειστά. Αυτό είναι το εσωτερικό του φίλτρου. Όπως το βλέπετε, υπάρχει ένα κανάλι ανοιχτό, έρχονται μέσα τα καυσαέρια, εγκλωβίζεται η εθάλη. Τα καυσαέρια, τα υπόλοιπα καυσαέρια, οι αέριοι ρήποι εκτός των σωματιδίων περνάνε μέσα από το φίλτρο και φεύγουν, ενώ τα σωματίδια εγκλωβίζονται μέσα εδώ και στη συνέχεια με κάποιες διαδικασίες καίγονται. Πόσο ωφέλιμο είναι το φίλτρο τώρα, τι κάνει το φίλτρο? Κοιτάξτε εδώ μία χαρακτηριστική διαφάνεια, είναι από έναν φορτωτή, όπου βλέπουμε εδώ πέρα στο διάγραμμα, εδώ έχουμε τα σωματίδια και εδώ έχουμε το χρόνο. Στην πρώτη φωτογραφία, ο φορτωτής αυτός δεν έχει φίλτρο εθάλης. Και βλέπετε ότι τα σωματίδια σε μία γκαζιά φτάνουν τις 100.000. Τοποθετείτε φίλτρο σωματιδίων επάνω στο φορτωτή και αν θα δείτε, η καμπύλη των σωματιδίων έτσι είναι περίπου μία ευθεία γραμμή. Είτε πατάει γκάζι, είτε δεν πατάει γκάζι. Αν πάμε να δούμε σε ένα αυτοκίνητο, αν πάρουμε έναν μοντέρνο κινητήρα, ένα δίλητρο κινητήρα, χωρίς φίλτρο σωματιδίων πετρελαίου, αυτό το αυτοκίνητο εκπέμπει ένα μέσο όρο περίπου 4 κιλά εθάλης σε μία χιλιομετρική απόσταση 100 χιλιόμετρων. 4 κιλά εθάλης. Εάν τώρα στο αυτοκίνητο αυτό βάλουμε ένα φίλτρο σωματιδίων, τότε για την ίδια απόσταση εκπέμπει λιγότερο από 250 γραμμάρια εθάλης. Έχουμε λοιπόν μία μείωση της τάξης του 95%. Πολύ μεγάλη και πολύ σημαντική. Πώς βλάπτουν τώρα τα σωματίδια, τον ανθρώπινο οργανισμό? Τα σωματίδια της εθάλης περνάνε μέσα από το αναπνευστικό σύστημα και καταλήγουν μέσα από τα αιμοπόρα αγγεία στον ανθρώπινο οργανισμό. Ειδικά αυτά που είναι μικρότερο από 2,5 μικρά και οι επιπτώσεις στην υγεία είναι πάρα πολλές. Έχουμε μειωμένη ανάπτυξη του πνεύμονα σε βρέφη και παιδιά, έχουμε κρίση άσματος, έχουμε αναπνευστικές παθήσεις και εγκεφαλικά επεισόδια, έχουμε φράγματα, έχουμε προώρους θανάτους, έχουμε θάνατους από καρκίνο του πνεύματος, αλλεργίες και άλλα. Βλέπετε λοιπόν ότι δημιουργούν αρκετά προβλήματα. Αν δούμε εδώ πέρα κάποια στοιχεία, είναι οι αιτήσιοι θάνατοι σε Αμερική, η πηγή είναι η Diesel Cleanup και βλέπουμε ότι σε χώρο εργασίας έχουμε 5.000, από διάφορες αρρώστιες των HIV και το AIDS έχουμε 11.000, οδήγηση σε κατάσταση μέθης 12.000, ανθρωποκτονία από πυροβόλο όπλων 13.000, από εκπομπές μονάδων ενέργειας 13.000 και από καυσαέρια πετρελοκινητήρων 21.000 θανάτους ετησίως από τα καυσαέρια των αυτοκινήτων. Ποιο τμήμα τώρα αφαιρείται? Τώρα εδώ βλέπουμε ένα σύστημα εξαγωγής καυσαερίων. Είναι αυτό που λέμε προδιαγραφών Euro 6 όπως το βλέπουμε. Δηλαδή υπάρχει ένα επιπλέον καζανάκι στο τέλος, αυτό που βλέπουμε, που είναι το σύστημα αναγωγής των οξυδίων του αζότου. Δεσμεύει δηλαδή τα οξύδια του αζότου που δεν χρησιμοποιούνται στο πρώτο τμήμα του συστήματος. Και εδώ στο πρώτο τμήμα του συστήματος έχουμε έναν οξυδωτικό καταλύτη και ένα φίλτρο εθάλης. Αυτό το κομμάτι είναι που αφαιρείται. Σε κάποια οχήματα ο οξυδωτικός καταλύτης μπορεί να είναι ξεχωριστά από το φίλτρο, οπότε αφαιρείται μόνο το φίλτρο. Σε κάποια που είναι πακέτο, είναι δύσκολο να ξεχωριστούν και αφαιρούνται και τα δύο κομμάτια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αφαιρώντας αυτό το τμήμα, το αυτοκίνητο γίνεται προδιαγραφών Euro 3 και πίσω, δηλαδή πάμε μία δεκαετία πίσω. Ποιος αφαιρεί το φίλτρο DPF? Σίγουρα η διαδικασία αυτή, η εργασία αυτή απαιτεί έμπειρο τεχνικό και με γνώσεις. Συνεργεία αυτοκινήτων, μηχανική και έμπορη κερδοσκόπη. Βλέπετε εδώ πέρα υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Εδώ το τρυπάει με ένα τρυπάνι, τρυπάει το φίλτρο εθάλης, το κεραμικό μονόλιθο για να φεύγουν τα καυσαέρια. Εδώ έχει κοπεί το φίλτρο εθάλης, αφαιρείται όλο το φίλτρο εθάλης, συγκολάται και ξανατοποθετείται στη θέση του. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Βλέπετε, αν θα μπείτε διαδικτυακά, θα δείτε
διάφορες διαφημίσεις, την πουλάνε αυτή την υπηρεσία, δηλαδή την αφαίρεση του φίλτρου εθάλης, την έχουν κάνει μία νόμιμη εμπορική διαδικασία. Βλέπετε εδώ πέρα, έτσι υπάρχει ένας κατάλογος με το τι θέλει ο πελάτης, οι κατασκευαστές, οι μάρκες και βήμα 1 με την αφαίρεση του φίλτρου ή μετά θα δούμε το πρόγραμμα. Ένα άλλο, εδώ πέρα βλέπετε αφαίρεση DPF, Diesel Particulate Filter, έτσι από ένα άλλο site με διάφορες ανακοινώσεις. Εδώ ένα άλλο site που λέει κατάργηση DPF και τις εντυπώσεις, έτσι. Λοιπόν, εδώ κάποιος επισημαίνει τα αρνητικά και λέει ότι αφαιρέθηκε και είναι πλέον ένα αυτοκίνητο Euro 3, Euro 2, τι έγινε. Και παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειες του εξατμισά, αν θα δούμε αυτό, το αυτοκίνητο συνεχίζει να έχει πρόβλημα και να βγάζει εθάλη. Το πρόβλημά του ήταν η εθάλη και αφαίρεση στο φίλτρο. Εδώ ένα άλλο site, πάλι βλέπετε, εξηγεί τις διαδικασίες, πώς αφαιρείται το φίλτρο, πώς κάνει εγκατάσταση προγραμμάτων για να μην ανάβουν το λαμπάκι. Εδώ ένα άλλο φόρουμ που έχει πάρα πολλές απόψεις και τα λοιπά από άτομα που αφαίρεσαν το φίλτρο και γράφουν τα δικά τους. Τι κάνει το Υπουργείο Μεταφορών για όλα αυτά? Προς το παρόν, δυστυχώς, δεν κάνει τίποτα. Ποια είναι τα συμπεράσματα? Τα συμπεράσματα είναι αποκαρδιωτικά. Το πρόβλημα της αφαίρεσης του συστήματος μείωσης των ενοικοπόρων του καυσαερίων, όπως είπαμε και όπως επιβεβαιώνεται, έτσι, είναι σημαντικό για την προστασία του περιβάλλοντος. Η εξάτμιση των οχημάτων ευθύνεται κατά μέσο όρο κατά 14% για την επιβάρυνση και επιβάρυνση του αέρα. Η αφαίρεση του συστήματος μείωσης εκπομπών καυσαερίων ελευθερώνει όχι μόνο σωματίδια, αλλά μονοξίδιο, υδρογονάνθρακες και οξίδια του αζότου, με αποτέλεσμα την αύξηση των ρήπων, ιδιαίτερα στις αστικές περιοχές και με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον καθένα μας. Ένα πετρελαιοκίνητο αυτοκίνητο εισάγεται στη χώρα μας με συγκεκριμένες αυστηρές προδιαγραφές καυσαερίων και ο ιδιοκτήτης με τη συνδρομή κάποιου συνεργείου το μετατρέπει σε αυτοκίνητο εκπομπών μιας δεκαετίας πίσω. Θα έχετε ακούσει κάποιες ανακοινώσεις από το Υπουργείο Μεταφορών για κάποια πρόστιμα σε όσους κάνουν τέτοιες εργασίες και με στόχο τη Volkswagen, έτσι απευθυνόμενο στη Volkswagen και στους κατασκευαστές, αλλά νομίζω ότι το πρόβλημα των κατασκευαστών είναι ελάχιστο μπροστά στο πρόβλημα αυτό των συνεργείων. Η δυσκολία του εντοπισμού της παράβασης, η έλλειψη ενός νομοθετικού πλαισίου τιμωρίας της παράβασης σε συνδυασμό με την παντελή απουσία ενός ελεκτικού μηχανισμού ενθαρρύνει κάθε ανάλογη ενέργεια κατάργησης του συστήματος εκπομπών. Η αφαίρεση του συστήματος εκπομπής καυσαερίων των πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων θα πρέπει να σταματήσει. Το Ινστιτούτο ζητά προς αυτή την κατεύθυνση την ευαισθητοποίηση και τη συνδρομή κάθε αρμόδιου κρατικού φορέα, κάθε ελεκτικού μηχανισμού, κάθε κλαδικής ένωσης και επαγγελματικής ομάδας. Ας μην ξεχνάμε ότι το περιβάλλον είναι ευθύνη όλων και ο πλανήτης Γη δεν έχει έξοδο κινδύνου. Εσείς τι λέτε για όλα αυτά? Πιστεύω με αυτά που σας είπα εν συντομία να έβαλα τον προβληματισμό. Ο χρόνος από εδώ και πέρα είναι δικό σας και παρακαλώ τον Βασίλη να συνεχίσει και να συντονίσει το πάνελ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Καρδανάκη για την παρουσίαση. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Ευαγγέλου να τοποθετηθεί για το θέμα. Κύριε Ευαγγέλου, σας ακούμε. Ναι, καλησπέρα και από μένα λοιπόν. Εγώ είμαι ο Χρήστος Ευαγγέλου, Γενικός Γραμματέας της ΕΟΔΕΑΜ, της Κλαδικής Ομοσπονδίας πάνω στο αυτοκίνητο. Ο Γιώργος ήταν πληρέστατος όσον αφορά και την επιβάρυνση αλλά και τα προβλήματα που δημιουργούν κάποιοι, είναι γεγονός, κακοί συνάδελφοι, όσον αφορά την αφαίρεση, την παραποίηση στοιχείων τα οποία επιβαρύνουν και το περιβάλλον μας και αλλοιώνουν το χαρακτήρα του αυτοκινήτου. Εμείς έχουμε ενημερώσει, όπως και με τους καταλύτες των βενζινοκίνητων, έτσι και για τον DBF, όλους τους συναδέλφους, ότι υπήρχε σε παράνομες παρεμβάσεις
ένα το κρατούμενο. Και ένα δεύτερο, τους έχουμε ενημερώσει όσον αφορά τις ποινικές κυρώσεις που μπορούν να επιφέρουν αυτού του είδους οι παράνομες παρεμβάσεις. Ο Γιώργος ήταν αρκετά κατατοπιστικός σε όλα τα επίπεδα. Βεβαίως το περιβάλλον είναι ευθύνη όλων μας. Βεβαίως το περιβάλλον δεν το δημιουργούμε εμείς, το κληρονομήσαμε από τα παιδιά μας και θα πρέπει να το παραδώσουμε ίσως καλύτερο. Βέβαια, με τις τεχνικές εξελίξεις και με όλα αυτά που γίνονται γύρω μας και εισπράττουμε και σαν τεχνική, είναι ένας καταιγισμός διαφοροποιήσεων και αλλοιώσεων όσον αφορά είτε ανεπίσημα από κάποιους κακεντρεχείς συναδέλφους, θα μπορούσα να πω, οι οποίοι ευτυχώς είναι ελάχιστοι, γνωστοί και μη εξαιρεταίοι, αναπεριοχή, αλλά φτάσαμε και στο σημείο, ειδικά για τα ντίζελ, όπως τα έχουν εισπράξει όλοι, ακόμα και παράνομα λογισμικά αποκατασκευαστές. Όσον αφορά την ευθύνη του καθενός μας, το να γίνει σωστά, με συνέπεια και με επαγγελματική δεοντολογία κάθε δουλειά, αυτό το θεωρώ όχι μόνο εγώ, σαν γραμματέας της Ομοσπονδίας, αλλά όλοι, σύσσωμοι, το σώμα της Ομοσπονδίας, εκ του μη όντως. Δηλαδή, είναι δεδομένο. Βεβαίως δεν ζούμε σε μια κοινωνία αγγέλων. Προσπαθούμε να απομονώσουμε όσο μπορούμε από την πλευρά μας. Πιστέψτε με, δεν έχουμε πολλές δυνατότητες, αλλά το παλεύουμε. Όσον αφορά τους κακούς και αντιδεοντολογικούς, αν θέλετε, συναδελφοί. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να με ρωτήσετε εσείς. Αυτό ήταν το εγώ να πω μέσα στην κουβέντα αυτή που γίνεται. Είναι μια πάρα πολύ καλή πρωτοβουλία σας. Βεβαίως, θεωρώ ότι ο καθένας μας στείλοντας κάτι μπορεί στο τέλος να αλλάξουμε. Γιατί έχουμε να κάνουμε και με ένα ανάλγητο κράτος όσον αφορά τους ελέγχους σε γενικό επίπεδο. Τα τελευταία δεκαετία με την κρίση έχει αυξηθεί το παράνομο λειτουργούν συνεργείο σε μεγάλο βαθμό. Δεν έχω στοιχεία για να πω συγκεκριμένα ποσοστά. Αλλά η πολιτεία γενικά περιορίζεται στο να βγάζει νόμους και όχι να τους στηρίζει. Αυτά. Τα ολίγα. Ναι, κύριε Καραμπίλα, σε ακούμε. Κύριε Βαγγέλου, καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα να μείνετε στη συζήτηση, γιατί ο κύριος Καπετανάκης, όσον αφορά τουλάχιστον το ότι εκτίθεται το Ινστιτούτο ΙΔΕΑ, δεν εκτίθεται ποτέ χωρίς λόγο, έχει ετοιμάσει κάποιες προτάσεις, τις οποίες θα στείλουμε στο Υπουργείο, αλλά με χαρά μας θα στείλουμε και στην ΕΟΒΕΑΜ, την Ομοσπονδία τουλάχιστον επισκευαστών, της οποίας είστε Γενικός Γραμματέας, και θα θέλαμε έτσι να τη λάβετε υπόψη σας και να τις συζητήσετε. Οι προτάσεις αυτές, τις οποίες θα είναι ίσως ο επίλογος αυτής της διαδικτυακής συνέντευξης και συζήτησης, θα θέλαμε έτσι να ληφθούν υπόψη, καθότι, όπως σας είπα, αφορούν μία εξαιρετική και γόνιμη για σας αρχή για την πάταξη πλέον του φαινομένου, και διότι, όπως ακούσατε, η Αθήνα βρίσκεται έτσι σε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό ρήπανσης, 65% στο σύνολό της, με 14% να είναι από τις εξαρμίες των αυτοκινήτων. Φανταστείτε ότι σε μια μικρογραφία της Αθήνας ακολουθούν και οι υπόλοιπες πόλεις που γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και γίνεται από τις διάφορες επαγγελματικές ομάδες που έχουν σχεδόν όλες αφαιρέσει ό,τι έχει να κάνει με το φίλτρο DPF. Ευχαριστώ και συγγνώμη για την παρέμβαση. Εντάξει, θα μείνω μέχρι το τέλος, περιμένοντας τις προτάσεις σας. Βεβαίως, πάντα είναι καλοδεχούμενες κάθε είδους πρόταση και μάλιστα τεχνικές και τεκμηριωμένες ακόμη περισσότερο. Θα προσπαθήσουμε και εμείς σαν Ομοσπονδία να τη στηρίξουμε και στο Υπουργείο και σε άλλους παράγοντες. Και μάλλον όχι σε ένα Υπουργείο. Θα πρέπει αυτό, εκτός από το μεταφορών, να πάει και στο ΙΠΚ, να κοινοποιηθεί.
Ίσως και σε άλλες υπηρεσίες θα το δούμε. Okay. Θα παραμείνω λοιπόν μέχρι το τέλος περιμένοντας προτάσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Παλιογιάννη να τοποθετηθεί για το θέμα. Κύριε Παλιογιάννη, σας ακούμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και από μένα. Αν ακούμε. Καταρχήν, συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία αυτή από το ΙΔΕΑ. Ο τίτλος τα λέει όλα. Περιβαλλοντολογικό έγκλημα. Το αναφέρει του DPF. Δυστυχώς και στη δικιά μας την περίπτωση υπάρχουν συνάδελφοι, κακοί συνάδελφοι, που με την αφαίρεση του DPF δεν σκέφτονται το περιβάλλον, δεν σκέφτονται το αύριο. Εμείς είμαστε κάθετοι, απόλυτοι, το είπε και ο Χρήστος Ευαγγέλου, ο γραμματέας της Ομοσπονδίας μας, είμαστε κάθετοι και απόλυτοι ότι θα πρέπει να συμβάλλουμε με κάθε τρόπο και εμείς αλλά και εσείς με τις προτάσεις, ώστε οι συνάδελφοι όλοι να ευαισθητοποιηθούν και να μην υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα και αυτές οι παρεμβάσεις που γίνονται στα αυτοκίνητα. Δεν θα πω κάτι άλλο, γιατί σίγουρα και ο κ. Καπετανάκης, ο κ. Καραμπίλας και ο κ. Ευαγγέλου με καλύψαν. Και εγώ σαν μέλος της Ομοσπονδίας και σαν πρόεδρος του Συλλόγου των Συνεργείων Λάρισας, θα συμμετέχω και θα στηρίξω οποιαδήποτε πρόταση, πρωτοβουλία σε αυτόν τον τομέα. Γιατί το περιβάλλον είναι για μας, αλλά περισσότερο είναι για τα παιδιά μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Βασίλη, θα ήθελα σε αυτό σημείο να κάνω μία παρέμβαση. Ναι, ναι. Να δώσω λίγο έτσι, το στίγμα του τι συμβαίνει όταν αφαιρεθεί ένα φίλτρο DPF από κάποιον που δεν σκέφτεται τι κάνει. Καταρχάς, θέλω να πω ότι πριονίζουμε το κλαδί στο οποίο καθόμαστε και επειδή η πρόθεσή μας είναι όχι μόνο να εκπαιδεύσουμε τους επισκευαστές, αλλά να τους φέρουμε πιο κοντά στην γνώση και στην πληροφόρηση ή στις τεχνολογίες που κρύβονται πίσω από αυτό, θέλω να πω δύο πράγματα. Πρώτο, κάθε ένα DPF το οποίο βγαίνει είναι μία μείον διέλευση επί χι φορές από το μαγαζί μας. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι πάρα πολλοί ιδιώτες δεν γνωρίζουν πώς να συμπεριφερθούν σε ένα αυτοκίνητο που έχει DPF, το οποίο όταν βουλώσει και απαιτεί πλέον μία ενεργητική αναγέννηση ή αναζωογόνηση, όπως σας είπε ο Γιώργος Καπετανάκης στον όρο, θα πρέπει να αφήσει το αυτοκίνητο, να ολοκληρώσει τις διαδικασίες οδηγώντας το και όχι να παρκάρει στο πάρκινγκ του σπιτιού του, καθότι κόβει τη διαδικασία και αυτό θα επαναληφθεί όταν το αυτοκίνητο κρίνει κάτω σε άλλες συνθήκες. Άρα λοιπόν, ναι, ένα φίλτρο DPF θα βουλώσει. Αυτό όμως δεν είναι πρόβλημα. Διότι το αυτοκίνητο, αν κάποια στιγμή ο ιδιώτης το αφήσει, θα ξεβουλώσει το DPF, κάνοντας, όπως σας είπα, ή την παθητική ή την ενεργητική αναζωογόνηση. Τρίτον, εμείς θέλουμε το αυτοκίνητο να πάει στο συνεργείο. Το αυτοκίνητο πρέπει να κάνει διελεύσεις και όταν θα πάει για το DPF, θα πάει και για κάτι άλλο. Άρα λοιπόν, αν δεν υπάρχει DPF, δεν πρέπει να πάει στο συνεργείο. Τέταρτον, να πούμε ότι κάθε φορά που ένα αυτοκίνητο φτάνει στο συνεργείο για να κάνει τη λεγόμενη επιβεβλημένη αναζωογόνηση, δηλαδή αλλιώς την αναζωογόνηση after sales, πρέπει να σου πω θα πληρώσει. Αυτό λοιπόν σημαίνει και απώλεια χρημάτων. Γιατί θα πληρώσει, διότι οι αντιπροσωπείες έχοντας γράψει κάποιους τόμους από βιβλία οδηγιών χρήση και πώς λένε πώς θα συμπεριφερθεί ο οδηγός στο αυτοκίνητο, δεν θεωρούν ότι είναι ευθύνη τους το να κρατήσουν ένα αυτοκίνητο μισή ώρα, 3-4 ή 50 λεπτά, να προχωρήσουν σε φάση επιβεβλημένης αναγέννησης αναζωογόνησης και θεωρούν ότι αυτό πρέπει να το πληρωθούν. Άρα, η συμβουλή μας και προς τις ανεξάρτητες μονάδες που θα κάνουν κάτι τέτοιο, όπως είναι τα ανεξάρτητα συνεργεία, είναι ότι όταν θα δάσεις αυτοκίνητο, ναι, είναι καλοδεχούμενο και θα του κάνουμε έτσι, την αναζωογόνηση ή αναγέννηση με κάποια χρήματα. Άρα λοιπόν χάνουμε και χρήματα εκτός από τη διέλευση. Και τέλος, θα πω όλα τα υπόλοιπα περιβαλλοντικά. Ήθελα να βάλω αυτούς τους παράγοντες για να έχει ένα ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον η συζήτηση ως προς το γιατί οι επισκευαστές, πέρα από την ποιότητα του αέρα, έτσι, σε τοπικό επίπεδο που αφορούν τη Λάρισα ή αφορούν το Βόλο, έτσι που βρίσκεται ο Γιώργος Ευαγγέλου, μας αφορά το τοπικό επίπεδο της ποιότητας του αέρα. Κακά τα ψέματα. Συγγνώμη και πάλι για την
παρέμβαση. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Να υπενθυμίσω, για να μπορέσετε να κάνετε τις ερωτήσεις σας, όποιος θέλει να τοποθετηθεί, τους τρόπους που μπορεί να το κάνετε, γιατί κάποιοι μπορεί να συνθήκανε κατά τη διάρκεια και να μην με ακούσανε στην αρχή. Είτε μέσω chat δεξιά να γράψει την ερώτηση ή ό,τι θέλει να πει για να το διαβάσουμε, ή μπορεί να ζητήσει το λόγο πατώντας το χεράκι πάνω δεξιά, είναι ένα πράσινο χεράκι, ώστε να το ανοίξω το μικρόφωνο και να μιλήσει. Βλέπω ότι ο κύριος Μπασιούνης θέλει το λόγο, μισό λεπτάκι. Κύριε Μπασιούνης, θα πούμε. Να κάνω κι εγώ μια σύντομη παρέμβαση και να εκμεταλλευτώ την παρουσία του κυρίου Ευαγγέλου και του άλλου του κυρίου από το σωματείο της Λάρισσας. Και να θεωρώ ότι στη σημερινή μέρα πρέπει πέραν των συμπερασμάτων και όλων αυτών που λέμε να δεσμευτούν και οι συγκεκριμένοι κύριοι αλλά και γενικά και όλα τα υπόλοιπα σωματεία ότι πρέπει άμεσα να κάνουμε ενέργειες. Γιατί καλά τα λόγια, αλλά χωρίς ενέργειες δεν γίνεται τίποτα. Εγώ ήδη έχω κάνει κατά το παρελθόν και με ζημία για την επιχείρησή μου, έχω κάνει καταγγελίες στο Υπουργείο, αλλά δυστυχώς είμαι μόνος. Οπότε θέλω να πω σε αυτούς τους κυρίους ότι ο μελέτα χωρίς να σπάσει αυγά δεν γίνεται. Και επειδή είμαι μέσα στην αγορά και ξέρω τι γίνεται με τους, και με τη συναδελφικότητα που έχουν, θα πρέπει κάπου να γίνουν και κακοί σε κάποιους. Γιατί γνωρίζουν ποιοι είναι, άλλωστε διαφημίζονται κιόλας και στο ίντερνετ και σε εφημερίδες, γνωρίζουν ποιοι είναι αυτοί που αφαιρούν τα TPF και πρέπει και αυτοί να μπουν δυναμικά και να κάνουν και αυτοί καταγγελίες και αν χρειαστεί να κλείσουν και συνεργεία. Στη Λάρισα συγκεκριμένα έχω κάνει αναφορά στο Υπουργείο Μεταφορών της Λάρισσας και κανείς δεν με ακολούθησε. Το Υπουργείο Μεταφορών στη Λάρισα δεν μου έδωσε καμία απάντηση, καμία σημασία. Έτσι και συνεχίζει ο κύριος που έβγαζε τα φίλτρα και όχι μόνο αυτός, γιατί στη Λάρισα και γενικά στις πόλεις σαν τη Λάρισα τα 9 στα 10 αμάξια δεν έχουν φίλτρο TPF. Αυτό είναι δεδομένο. Και ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να διαπιστωθεί πανεύκολο αυτό το πράγμα. Οπότε καλά τα λόγια, αλλά πρέπει λίγο να κουνηθούμε σε εισαγωγικά όλοι μας και να ακολουθήσουν και άλλοι. Όχι μόνο να μπαίνω εγώ στη φωτιά και να γίνομαι ο κακός της υπόθεσης. Αυτά και θα συνεχίσουμε και μετά και με άλλα. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας. Να υπενθυμίσω σε αυτό το σημείο. Βασικά καλό θα ήταν πριν τοποθετηθείτε, αν θέλετε να μας λέτε και την ιδιότητά σας, καθώς και από την περιοχή που συμμετέχετε στη συνέντευξη τύπου. Να υπενθυμίσω πάλι πώς μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Μπορείτε να στείλετε την ερώτησή σας μέσω chat. Δεξιά γράφετε αυτό που θέλετε να ρωτήσετε και το διαβάζουμε και απαντάμε. Και ο δεύτερος τρόπος είναι μέσω να σας ανοίξουμε το μικρόφωνο, να πατήσετε το χεράκι πάνω δεξιά για να σας δώσουμε το λόγο. Λοιπόν, διαβάζω εδώ μία επιστολή την οποία μόλις πήραμε από το Υπουργείο Μεταφορών, από τη Διεύθυνση Ελέγχου Οχημάτων και Εγκαταστάσεων και συγκεκριμένα από τον Προϊστάμενο Τμήματος Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων, τον Ανδρέα του Λάτσινο. Ο κ. Λάτσινος, λοιπόν, μας έστειλε την ακόλουθη επιστολή, την οποία θα σας διαβάσω, καθότι είναι ήδη σε γνώση του Υπουργείου και επίσης είμαστε σε μια ανοιχτή επικοινωνία, τουλάχιστον μέσω email,
Έχει φτάσει και μια ανοιχτή επιστολή, την οποία έχουμε ετοιμάσει και την οποία θα δείτε σύντομα δημοσιευμένη. Αγαπητοί συνεργάτες, συγγνώμη που δεν μπορώ να επικοινωνήσω μαζί σας, αλλά δεν υπάρχουν μηχανήματα αιχμής στο Υπουργείο. Θέλω να σας πω ότι όντως έγινε μια προσπάθεια εσύ είδες του κυρίου Λάτσιν, αλλά τα μηχανήματα είναι παλιά με Windows XP και η τεχνολογία των webinars υποστηρίζεται από Windows 7 και 10. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, θα μας παραθέσει παρακάτω αυτό τι ακριβώς γίνεται στο Υπουργείο σχετικά με το θέμα τροποποίηση του DPF σε πτωλεοκίνητα οχήματα. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ για το γεγονός ότι το Υπουργείο μεταφορά και η Διεύθυνση Ελέγχου Οχημάτων και Καταστάσεων ανέλαβε αυτή την πρωτοβουλία και έστω με αυτόν τον τρόπο έστειλε αυτή την επιστολή. Λοιπόν, για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σχετικά με τους ελέγχους στα δημόσια και ιδιωτικά κτέο, σας επισημαίνω τα εξής. Επειδή από διάφορες καταγγελίες λάβαμε γνώση του γεγονός ότι γίνεται παράνομη αφαίρεση του φίλτρου DPF, α. Αποστείλαμε το αριθμικ 77057 κάθετο 4869 κάθετο 311 του 17 έγγραφο με την ύλη συμπληρωματική επιμόρφωση του ελεκτικού προσωπικού των ΚΤΕΟ για το έτος 2017. Τέτοια ύλη αποστέλλεται κάθε χρόνο στους φορείς επιμόρφωσης. Σε αυτό το έγγραφο επισημάνθηκε η ανάγκη ενημέρωση του ελεκτικού προσωπικού των ΚΤΕΟ σχετικά με το διεξοδικότερο έλεγχο του συστήματος εξάρτησης των οχημάτων diesel για τη διαπίστωση ύπαρξης φίλτρου μικροσωματιδίων DPF, καθώς έχει περιέλθει σε γνώση μας ότι αφαιρείται το φίλτρο και επανασυγκολάται το περίβλημα της συσκευής. Επίσης, γίνεται επαναπρογραμματισμός της μονάδας ελέγχου. Ούτως ή άλλως, οι εκπομπές ρήπων θα είναι κάτω από θεσπισμένα όρια. Β. Το θέμα αυτό ετέθη με επιστολή μας στα αρμόδια έργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με παράκληση να ενημερωθούν τα μέλη και να εξεταστεί το θέμα σε υψηλό επίπεδο. Αυτό δεν το ξέρουμε ούτε κι εμείς και χαιρόμαστε που τα ακούμε. Πράγματι, στη συνεδρίαση, στη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στις 4 Δεκεμβρίου 2017 και σύμφωνα με τα πρακτικά συνεδρίασης, αναδείχθηκε το πρόβλημα χωρίς όμως να πάρθουν αποφάσεις σχετικά με το τι δέον γένεστε. Τονίστηκε ότι τα υπάρχοντα ευρήματα δείχνουν ότι δεν είναι δυνατόν να ανιχνευτεί η αφαίρεση του DPF μόνο με έλεγχο του καπνού και πρέπει να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικές μέθοδοι. Σε αυτό θα μου επιτρέψετε να κάνω μια πικρή παρέμβαση, θα συμφωνήσουμε και εμείς. Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνει μια τοποθέτηση ο Γιώργος Καπετανάκης για το τι ακριβώς γίνεται με τους αναλυτές εθάλισης. Σε αυτό το σημείο, Γιώργο, θα σας κρατήσω. Τονίστηκε λοιπόν έτσι ότι τα υπέρχοντα ευρήματα δείχνουν ότι δεν είναι δυνατόν να ανιχνευτεί η αφαίρεση του DPF μόνο με έλεγχο του καπνού και πρέπει να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικές μέθοδοι. Το κρατάμε αυτό. Η Ολλανδία ενημέρωσε επίσης ότι συνεργάζεται μαζί με την Ελβετία και τη Δανία για την εξέβρεση οικονομικά αποδοτικών και πρακτικών εργαλείων εξοπλισμού για την εξάλληψη της αφαίρεσης του DPF. Μάλλον το θέμα είναι ευρωπαϊκό. Επίσης, η Επιτροπή ενημέρωσε ότι το παράθυμα 1 της Οδηγίας 2014 κάθετο 45 για τον τεχνικό έλεγχο θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να συμπεριληφθούν υποχρεωτικές δοκιμές για NOx και Particle Matters. Εξαιρετικά όμορφο. Η Επιτροπή σκοπεύει να δρομολογήσει συντονισμένες συζητήσεις, ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών ως απαλλαγμένα μέτρα για τη διευκόλυνση και υποστήριξη των προσπαθειών των κρατών μελών. Στη συνέχεια, η Επιτροπή ζήτησε από τους συμμετέχοντες να υποστηρίξουν τη δημιουργία μιας ειδικής ομάδας εργασίας για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και να καταρτήσει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος. Όπως βλέπετε, πλέον το θέμα έχει περάσει έτσι σε άλλη διάσταση. Γ. Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 44.800 του 1985, όπως τροποποιημένη ισχύει, υφίσταται σημείο ελέγχου στο παράρτημά της 13.103, εξοπλισμός ελέγχου των εκπομπών καυσαερίων που δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για τη διενέργεια του ελέγχου εκπομπών καυσαερίων με σοβαρή έλλειψη. Ναι, είναι και αυτό κάτι πάρα πολύ σημαντικό που αφορά προφανώς τα ΚΤΕΟ και τα ΙΚΤΕΟ. Σύμφωνα με την ΙΚ 49.372, κάθετος 33.52, του 2017, Β2726, κοινή υπουργική απόφαση, περιοδικός τεχνικός έλεγχος μηχανοκίνητων οχημάτων, σύμφωνα με την οδηγία 2014-45, που θα εφαρμοστεί από 20 Μαΐου του 2018, στην ουσία είναι η νέα οδηγία για τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
προβλέπεται σημείο ελέγχου στο παράρτημά της 8221, σύστημα ελέγχου εκπομπών καυσαρίων, το σύστημα ελέγχου εκπομπών που τοποθετεί ο κατασκευαστής, απουσιάζει ή είναι καταφανώς ελαττωματικό και θεωρείται σοβαρή έλλειψη. Πέμπτον, όσον αφορά τα συνεργεία, ο προϊστάμενος του Τμήματος Συνεργείων μου ανέφερε ότι στο Προεδρικό Διάταγμα 78-88-34, καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων, στο άρθρο 17 αναφέρονται οι κυρώσεις και στο άρθρο 18 η διαδικασία σφράγγισης. Με εκτίμηση, Λάτσινος Ανδρέας. Θέλω να ευχαριστήσω την απάντηση που μας έκανε και την προσπάθεια που είχε γίνει τον προτέρων του κυρίου Λάτσινου να συνδεθεί σε αυτήν την συνέντευξη και ανοιχτή συζήτηση. Θέλω να τον ευχαριστήσω ανοιχτά και για την επιστολή που μας στέλνει και θέλω να σας πω ότι μπορούμε, το τονίζω αυτό το πράγμα, να συλλέξουμε όλα τα ερωτήματα και θέλω να σας παρακαλέσω, Βασίλη, να το κάνουμε αυτό το πράγμα και να τα επικοινωνήσουμε στο Υπουργείο Μεταφορών και ο κύριος Λάτσινος, να είστε βέβαιοι, όπως μας διαβεβαίωσε, ότι θα απαντήσει σε όλα αυτά τα ερωτήματα που θα θέσουμε. Όπως βλέπετε, δεν γνωρίζουμε όλες τις διαστάσεις. Το Υπουργείο τελικά έφερε το θέμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όπως βλέπετε, απασχολεί και άλλες χώρες για τον τρόπο με τον οποίο πραγματικά θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Χαίρομαι. Μας αφορά όλους, πραγματικά. Ο Γιώργος Καπετανάκης είπε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ο πλανήτης Γη δεν έχει έξοδο κινδύνου για κανένα μας. Βασίλη, έχεις τον λόγο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αναφέρατε κάτι που να τοποθετηθεί ο κύριος Καπετανάκης για κάποια κατά τη διάρκεια της, της επιστολής που μας στείλανε από το Υπουργείο. Ναι, τον έλεγαν. Έχω μικρόφωνο, Βασίλη. Ναι, ναι, έχετε. Βασίλη. Ναι. Ναι. Λοιπόν, εδώ θα πρέπει να πούμε έτσι ότι το πρόβλημα είναι όντως σύνθετο και δεν είναι εύκολο σε κάποιον, σε έναν τεχνή πικταίο για παράδειγμα, να δει εάν υπάρχει ή δεν υπάρχει φίλτρο εθάλης πάνω στο αυτοκίνητο. Η κασία μπορεί να κάνει. Μπορεί να δει να ψηλαφίσει από πάνω την εξάτμιση και αν αυτό το επιτρέπει η θερμοκρασία του αυτοκινήτου, γιατί αν βάλει το χέρι μπορεί και να καεί. Λοιπόν, άρα υπάρχουν πολλές δυσκολίες και όταν θα πάει και τα μάξι θα νομίζω ότι έχεις βγάλει το φίλτρο εθάλης και τι θα κάνει. Υπάρχουν λοιπόν πολλά προβλήματα τεχνικά στο να ανοιχνευτεί εάν ένα αυτοκίνητο έχει φίλτρο εθάλης επάνω ή δεν έχει. Όχι ότι δεν γίνεται, γίνεται. Απλά, έτσι όπως είναι σήμερα η διαδικασία, αυτό είναι δύσκολο και δεν είναι και εφικτό. Επίσης, θα πρέπει, σχετικά με αυτό που είπε ο κύριος Καραμπίλας, θα πρέπει να πούμε ότι όντως ένα αυτοκίνητο μπορεί να έχει βγάλει το φίλτρο εθάλης, αλλά ο κινητήρας που το γεννός να εκπέμπει καυσαέρια και εκπέμπει καυσαέρια έτσι λιγότερο, χαμηλότερα του ορίου. Άρα πάλι με τον αναλυτή εθάλης δεν μπορεί να εντοπιστεί το πρόβλημα. Αυτό είναι ένα γεγονός. Χαίρομαι που το Υπουργείο Μεταφορών έχει ευαισθητοποιηθεί και το ψάχνει προς αυτή την κατεύθυνση. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να δούμε τι γενέστε. Πολλές ευρωπαϊκές πόλεις όμως έχουν πάρει ήδη μέτρα στο κομμάτι αυτό, όχι ακριβώς για την ανείχνευση της αφαίρεσης των φίλτρων των στοματιδίων, γιατί εκεί δεν το έχουν σε τέτοιο βαθμό. Εκεί μπαίνουν σε μία άλλη διαδικασία να θερμοθετήσουν διόδια ανάλογα με τις προδιαγραφές του καυσαερίου του κάθε αυτοκίνητου και το αντίστοιχο αυτοκίνητο να πληρώνει για την είσοδο στην πόλη. Για παράδειγμα, στο Βερολίνο απαγορεύονται οι κυκλοφορίες με πετρελαϊκά αυτοκίνητα με Euro 1 και όλα τα πετρελαϊκά από Euro 4. Στις Βρυξέλλες πάλι μέχρι το 21 θα έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία και στα βενζινοκίνητα με Euro 2 και Euro 4 και στο Όσλο θα πληρώνουν από 1,5 έως 10 ευρώ ημιρεσίως ανάλογα με την προδιαγραφή γύρω του αυτοκινήτου για την είσοδό τους
στην πόλη. Από 1,5 έως 2, από 10 ευρώ, έτσι, για κάθε φορά το αυτοκίνητο παίρνει, βγαίνει μέσα από την πόλη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχουν εντοπίσει όλο το πρόβλημα των σωματιδίων της Εθάλης. Εμείς εδώ πέρα, όπως είπε και ο κύριος Βασιούδης, 9 στα 10 αυτοκίνητα δεν έχουν καν φίλτρο Εθάλη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Για εμάς τους υπόλοιπους που θέλουμε να πούμε ότι ζούμε σε μία πόλη, ότι τα αυτοκίνητα που αλλάζουμε και που ανακυκλώνουμε και έρχονται πλέον τα καινούργια είναι καθαρά, ότι δεν ρυπαίνουν και όλα αυτά τα σχετικά. Αυτά έτσι γενικά σαν παρέμβαση. Βασίλη. Ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε και κάποιες ερωτησούλες. Βασικά, μια τοποθέτηση είναι ότι πιστεύουν ότι ο βασικότερος λόγος όπου οι οδηγοί καταφεύγουν στην κατάργηση DPF είναι ότι τα περισσότερα συνεργεία δεν γνωρίζουν πώς να αντιμετωπίσουν τις βλάβες όπου προκαλούνται από τα DPF. Και η αλήθεια είναι ότι οι βλάβες αυτές είναι αρκετές και ότι θα έπρεπε να εστιάσουμε περισσότερο στην εκπαίδευση σαν επισκευαστές γύρω από αυτό το θέμα, αν συμφωνούμε. Μπορείτε να πάρετε το τοποθετείτε, κύριε Πέτρο. Ναι. Θέλω να μην πιστεύω ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Γιατί εγώ, έχοντας μιλήσει με όλους τους συνεργάτες μου και με τον Γιώργο τον Καρτανάκη, πιστεύω ότι εκπαιδεύσεις γίνονται. Εμείς μόνο σε αυτόν τον χρόνο έχουμε κάνει 2 τουλάχιστον webinar γύρω από το DPF. Σε όλες τις μεγάλες μερίδες. Για τα πετρελαιοκίνητα, αυτοκίνητα, επίσης συμπεριλαμβάνουμε που έχουμε κάνει, ας πούμε, ότι Diesel Step 1 και Diesel Step 2 σεμινάρια έχουμε μιλήσει επίσης πάλι για το DPF. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Και θεωρώ ότι δεν είναι ίσως εκεί το ζήτημα. Κάτι άλλο είναι αυτό που προφανώς οδηγεί τον κόσμο να κάνει τέτοιες συνεργασίες. Και δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί να είναι εισαγόμενη μια τέτοια τεχνολογία στο κομμάτι της αφαίρεσης όταν έχουν επενδυθεί εκατομμύρια ευρώ από τα εργοστάσια αυτοκινήτων για να φτιάξουν ολόκληρα χημικά αντιδραστήρια στις εξατμίσεις προκειμένου να καταπολεμούν τους επόμενους ρήπους. Δηλαδή, πραγματικά δεν μπορώ να το διανοηθώ. Δεν ξέρω, ίσως θα ήθελα να τοποθετηθεί και ο Γιώργος Καπουδανάκης. Ναι, θέλω να πω και εγώ και εδώ πέρα ότι πιστεύω ότι ναι, δεν είναι θέμα γνώσεων των μηχανικών. Οι μηχανικοί σήμερα έχουν γνώσεις, πολύ καλές μάλιστα, ενημερώνονται. Και θέλω να πω ότι για να αφαιρέσεις ένα φίλτρο εθάλης από ένα αυτοκίνητο δεν είναι μια απλή διαδικασία. Δεν είναι απλά το κόβεις, το ξεβιδώνεις, το έβγαλες και το πέταξες. Αυτό παρακολουθείται και πάνω αισθητήρες, από τη διαχείριση του κινητήρα, ψεκάζει πρόσθετο καύσιμο πετρέλαιο κτλ. Άρα θα πρέπει να μπει σε μια διαδικασία, στο πρόγραμμα μετά, να κάνεις επεμβάσεις προγράμματος στη μονάδα κτλ. Άρα θέλει γνώσεις. Αυτός που το κάνει και αυτοί που το κάνουν και το κάνουν και σωστά, για να μην ανάβει το λαμπάκι, έχουν γνώσεις, έχουν εκπαιδευτεί πάνω σε αυτό το κομμάτι. Έτσι δεν είναι θέμα, δεν ξέρει το συνεργείο. Το συνεργείο ξέρει, και ξέρει και πολύ καλά τι κάνει και νομίζω ότι είναι θέμα ευαισθητοποίησης και τίποτα άλλο και οικονομικού κέρδους. Είναι μία λύση, προτείνουν μία λύση, παίρνουν κάποια χρήματα αυτοί που το κάνουν, έτσι, και από εκεί και πέρα αυτό είναι όλο. Ωραία. Θέλει να πάρει το λόγο ο κύριος Ευαγγέλου. Κύριε Ευαγγέλου, σας ακούμε. Λοιπόν, να πω κάτι πάνω στην ερώτηση που έκανε ακροατήσεις συμμετέχουν. Σαφέστατα, με κάλυψαν και ο κύριος Καραμπίλας και ο κύριος Καπετανάκης όσον αφορά τις γνώσεις των συναδέλφων. Υπάρχουν πολλά για πολλούς σεμινάρια, είτε για τα diesel είτε εξειδικευμένα για το DPF. Όπως πάρα πολύ σωστά είπε ο κύριος Καπετανάκης, ο άνθρωπος που παρεμβαίνει και αφαιρεί τα υλικά του DBF, όχι μόνο γνώστης είναι πιο γνώστης από τους συντηρητές. Έχει πάει ένα βήμα πιο πέρα. Σαφέστατα για να μπορέσει να παρέμβει και στη λειτουργία του εγκεφάλου και στους ελέγχους. Πάει αυτό. Όπως γίνεται και στους ηλεκτρονικούς που έχουν πάει ένα βήμα πιο πέρα και αλλάζουν προγράμματα στους εγκεφάλους
πόσο νόμιμα, πόσο παράνομα, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Όπως ένα βήμα πιο πέρα έχουν πάει οι ηλεκτρονικοί των οργάνων και αλλοιώνουν τα χιλιόμετρα. Και όχι μόνο στα όργανα, αλλά τα αλλοιώνουν και μέσα στους εγκεφάλους, που είναι καταγεγραμμένα τα χιλιόμετρα. Άρα, αυτά όλα προϋποθέτουν ανθρώπους με γνώση. Η ερώτηση μπορεί να είναι που οφείλεται και να πηγαίνει μάλλον με πονηρία στο ότι δεν είναι κατηργισμένοι αυτοί που το κάνουν. Λάθος. Όχι μόνο είναι κατηργισμένοι, εγώ λέω το εξής και θα μπορούσα να είμαι και κατηγορηματικός σε αυτόν τον τομέα. Το ότι ίσως και να μην είναι ούτε καν αδειοδοτημένοι. Ούτε καν με αδειοδότηση. Δηλαδή, τελείως παράνομοι ακόμα και σε άδεια άσκηση επαγγέλματος, ακόμα και σε άδεια λειτουργίας των συνεργείων. Άρα, δεν μπαίνουν μέσα στους κόλπους και στην ομπρέλα είτε των σωματείων είτε της Ομοσπονδίας. Πάμε τώρα στο επόμενο. Εάν δεν υπάρξει συστηματικός και σωστός έλεγχος από πλευράς πολιτείας, μάλιστα με αυστηρότατες ποινές που προβλέπει είτε ο ποινικός κώδικας είτε ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας, γιατί εμπίπτουν σε διάφορα αυτές οι παρεμβάσεις, και αν δεν είναι αυστηρότατες και μη ελαφρωμένες οι ποινές και αρχίσει και κυκλοφορεί, γιατί τώρα λέει και να με πιάσουν να μετρήσουν καυσαέρια στον δρόμο, λίγοι ξέρουν, είτε από τους αστυνόμους είτε από τους υπαλλήλους που θα βγουν σε πεδία ελέγχου, που δεν ξέρω αν βγαίνουν πλέον, γιατί έχουν σταματήσει αυτά αυτού του είδους οι έλεγχοι, αλλά και το ΚΤΕΟ, δεν μπορεί μόνο με έλεγχο καυσαερίων. Σαφέστατα είναι και ο έλεγχος καυσαερίων. Άκουσα την απόφαση που έστειλε το Υπουργείο και τη διάβασε ο κύριος Καραμπύλας. Okay. Και τι θα γίνει σε αυτούς που βρήκαν παραποιημένο τον DPF? Θα τους κατασχέσουν τα αυτοκίνητα? Θα τους βάλουν να πληρώσουν και όσο κάνει το αυτοκίνητο ένα πρόστιμο? Αν γίνει αυτό 10 σε όλη την Ελλάδα, σταμάτησε κάθε παιχνίδι. 10 όμως πρέπει να γίνει. Και πάμε στο επόμενο. Δεν υπάρχει πουθενά ούτε συστηματικός έλεγχος και πολύ φοβάμαι ότι γνώστες αυτών των πραγμάτων όσον αφορά τις υπηρεσίες δεν ξέρω πόσο καταρτισμένοι είναι. Τα συνεργεία και μάλιστα οι συνάδελφοι που ασχολούνται ειδικά με τα ντίζελ δεν είναι μόνο κατηρτισμένοι, είναι πάρα πολύ καλά κατηρτισμένοι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Να δώσω το λόγο στον κύριο Μπαστούνη. Κύριε Μπαστούνη, σας ακούμε. Ναι, ναι. Να επεκτείνω λίγο το σκεπτικό του κύριου Ευαγγέλου. Καταρχήν, και εγώ από αυτά που βλέπω από τα συνεργεία που συνεργαζόμαστε, αλλά και από με όσους μιλάμε καθημερινά, είναι λίγοι αυτοί που, για να απαντήσω και στο ερώτημα του ακροατή σας, που βγάζουν το φίλτρο γιατί δεν ξέρουν και δεν γνωρίζουν, και γι' αυτό σου λέει να το βγάλω γιατί δεν έχω τις γνώσεις. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτοί που το βγάζουν, καταρχήν είναι μέλη του Σωματείου και της Ομοσπονδίας, δεν είναι παράνομα συνεργεία. Μάλιστα, έχω ακούσει από αντιπροσωπείες να το προτείνουν αυτό, όχι μόνο ένα απλό συνεργείο που είναι στην αγορά. Έτσι. Αυτοί όμως που το κάνουν είναι γιατί έχουν πλεονέκτημα έναντι των άλλων συναδέλφων και δημιουργούν και αθέμητο ανταγωνισμό, που αυτό είναι στα πλαίσια των Σωματείων και της Ομοσπονδίας. Έτσι, γιατί αυτοί έχουν ένα πλεονέκτημα όταν θα πάει στον άλλον που είναι νόμιμος και δεν θέλει να το αφαιρέσει. Γιατί θα πάει σε αυτόν που τον αφαιρεί. Άρα κερδίζει και καλά το λόγιο. Και επίσης αυτό που πιστεύω, γιατί ωραία λέμε για τους ελέγχους, που βέβαια σίγουρα πρέπει να γίνει κάτι για τους ελέγχους, τα φίλτρα τα βγάζανε και χθες, τα βγάζουν και σήμερα, τα βγάζουν και αύριο. Να δούμε λίγο τι θα γίνει και με το αύριο. Γιατί είχαμε κάνει ένα σεμινάριο στο οποίο ήταν και ομιλητής ο κ. Καραμπύλας και ο κ. Καθηγητής που ήταν ο κεντρικός ομιλητής, ο Λεωνίδας ο Διαχρήστος, είπε για την Ισπανία. Για ένα πρόστιμο 500.000 ευρώ που βάλαν σε εταιρεία που το διαφήμιζε κιόλας. Εδώ μπορεί να γίνει αυτό. Δεν χρειάζεται να βάλουν ελεγχτικούς μηχανισμούς στο Υπουργείο ή όποιος είναι ο αρμόδιος φορέας. Ένα πάτημα, όπως έλεγε ο κ. Καπετανάκης στο διαδίκτυο, και πολύ εύκολα θα βρούμε αρκετούς
που κάνουν αυτή την εργασία. Αυτούς που κάνουν αυτή την εργασία να πει ένα αντίστοιχο πρόστιμο, να πει μια ποινή φυλάκισης με κλείσιμο του καταστήματός τους και σαν τα ποντίκια θα εξαφανιστούν όλοι οι άλλοι. Είναι τόσο απλό. Και από εκεί πέρα θα δούμε και ποιοι τα αφαιρέσανε. Μετά στους ελέγχους θα βρούμε τον τρόπο και θα το βρει το Υπουργείο ποιος είναι ο κατάλληλος τρόπος να βρούνε, θα είναι με αναλυτές σωματιδίων, πώς θα είναι, θα το βρουν τον τρόπο. Αλλά πρέπει να βγούμε και για το τώρα και για το αύριο τι θα γίνει. Αυτά. Α, και επίσης, κάτι ακόμα, για μια επιστολή, επειδή ανέφερε ο Πέτρος προηγουμένως από το Υπουργείο, λίγο το χρόνο σας, είχα κάνει μια καταγγελία στις ΣΕΡΕΣ για συγκεκριμένο συνεργείο που διαφήμιζε σε ίντερνετ, σε εφημερίδες και σε ραδιόφωνο ότι αφαιρεί τα DPF. Και μου απαντάει το Υπουργείο με το έγγραφο αριθμό πρωτοπόλου 845, ακούστε απάντηση για να γελάσετε με το Υπουργείο. Κατόπιν ειδοποίηση της υπηρεσίας μας στις 9 Μαΐου του 2016 στον υπεύθυνο του ενολόγου συνεργείου και σε συνέχεια της συνομιλίας μας σας ενημερώνουμε ότι έγινε επισήμανση στον υπεύθυνο του ενολόγου συνεργείου για την απαραίτητη τήρηση της υπάρχουσας νομοθεσίας που αφορά τη συνεργεία συνήθων οχημάτων. Έγινε επισήμανση στον υπεύθυνο του ενολόγου συνεργείου ότι εργασίες συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων μοτοσυκλετών και μοτοσυκλετών πρέπει να εκτελούνται υπεύθυνα και σύμφωνα με τους κανόνες τεχνικής. Σε απάντηση στο παραπάνω, ο υπεύθυνος του ενολόγου συνεργείου μας ανέφερε ότι δεν προέβη σε καμία από τις καταγγέλλουσες ενέργειες. Ο συγκεκριμένος έχει αφαιρέσει τα μισά φίλτρα της Βορείου Ελλάδος, έτσι, και το Υπουργείο Μεταφορών απλά του έκανε μια παρατήρηση και επειδή δεν τον πιάσανε από ό,τι μου είπανε, έτσι, δεν ήταν επαυτοφόρο να τον πιάσουνε, και παρόλο που το διαφήμιζε αυτό σε ό,τι μέσο υπήρχε στη Βόρεια Ελλάδα, απλά του συνέστησαν να μην το κάνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή την επόμενη φορά που θα αφαιρέσει φίλτρο συγκεκριμένο, θα καλέσει το Υπουργείο να παραστεί μπροστά για να τον πιάσουν. Είναι τραγελαφικά αυτά που συμβαίνουν με το Υπουργείο, ειλικρινά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μπασκούνη, αλλά θα ήθελα να πω επίσης ότι θα μπορούσε να μας υποβάλει ένα ερώτημα και συνημμένα και την απάντηση του Υπουργείου να τη στείλουμε στα κεντρικά στον κύριο Λάτσινα και να δούμε τελικά το πώς αντιδράμε ως κράτος και τι μεταλαμβάνουμε όταν διαφημίζονται πλέον επίσημα μέσω του διαδικτύου οι παράνομες αφαιρέσεις των ευρύτερων DPF. Θα συμφωνήσω επίσης στο ότι και ο Γιώργος Καρτανάκης κάνοντας ένα search βρήκαμε πλειάδα τέτοιων ανακοινώσεων οι οποίες εφόσον δεν υπάρχει ηλεκτρικός μηχανισμός και δεν υπάρχει και κάποιο πρόστιμο συνεχίζουν, ακούσατε έτσι το ότι στο άρθρο 17 που μας είπε, διαβάζω την έψιλον παράγραφο, όσον αφορά τη συνεργεία προϊστάμενου συστήματος συνεργείων, μου ανέφερε ότι σύμφωνα με τον νόμο 78 του 88, α34, καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων είδης και λειτουργίας συνεργείων, στο άρθρο 17 λοιπόν αναφέρονται οι κυρώσεις και στο άρθρο 18 η διαδικασία της φράγκης συνεργείων. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι οι κυρώσεις, επειδή έχουν να κάνουν με τους κανόνες όπως έχουμε γράψει και εμείς παλιότερα, θυμάμαι καλά, πριν από 2 χρόνια, που είχαμε και την ευκαιρία να φιλοξενήσουμε μια συνέντευξη του κυρίου Μπασκούνη γενικότερα με το θέμα του DPF, γιατί νομίζω ότι έχει κλείσει αυτή η ιστορία σχεδόν 2 χρόνια, είδαν ότι δεν μπορεί κανείς να παραβαίνει τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής όταν δουλεύει πάνω σε τέτοια πράγματα. Εγώ όμως θέλω να πω ότι τελικά πρέπει να είναι πολύ μικρή και πολύ περιορισμένη η μερίδα όλων αυτών των ανθρώπων που έχουν αυτήν την προχώ, θα μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω την advanced γνώση, ώστε μετά την αφαίρεση να μπαίνουν στον εγκέφαλο, να κάνουν ένα σωρό παρεμβάσεις, να δηλώνουν το αυτοκίνητο πλέον ότι δεν έχει DPF και νομίζω ότι για αυτούς τους λίγους μιλάμε, αλλά και με την ευκαιρία να ενημερώσουμε και όλους τους υπόλοιπους. Να πούμε ότι κάποιοι πρέπει για αυτό το πράγμα να αναλάβουμε μία δράση και μία κοινωνική πρωτοβουλία να τα σταματήσουμε. Δεν ξέρω αν θέλει να πει και ο Γιώργος Καπτανέκης κάποια άλλα πράγματα, γιατί εκείνος έφτιαξε. Βρήκαμε φόρουμ από την Opel, φόρουμ από την Volkswagen, φόρουμ από συναντήσεις, αλλαγές, ανταλλαγές εμπειριών, καλές, κακές και πάει λέγοντας. Δεν θέλω να σας πω τι έχουμε βρει όλα. Νομίζω όμως ότι αυτό, επειδή αφορά και την επόμενη μέρα, κύριε Πασκούνη, ναι, θα πρέπει κάτι να κάνουμε, κάπου να φτάσουν. Οπότε, αν έχετε την καλοσύνη, ετοιμάστε τα ερωτήματά σας και οι συνεργάτες μου και εγώ θα τα προχωρήσουμε και θα τα προωθήσουμε και στο Υπουργείο, μήπως και έτσι ληφθεί και κάποια περαιτέρω κίνηση ή νομοθετική ενέργεια. Βασίλη, έχεις τον λόγο. Ναι, κύριε Καπετανάκη, αν θέλετε να το τοποθετηθείτε. Σε ευχαριστώ, Βασίλη. Λοιπόν, λίγο πολύ θα συμφωνούμε όλοι σε αυτό το κομμάτι.
Εγώ θα κάνω μία ανάγνωση των προτάσεων, που λίγο ή πολύ είναι μέσα στα πλαίσια που βάλατε και νομίζω έτσι, το είπε και ο κ. Μπασκιούς, το είπε και ο κ. Ευαγγέλου, θα πρέπει να μπει μία διαδικασία, ένα πρόστιμο που να έχει μία σημασία, να το υπολογίζει κάποιος και δεν χρειάζεται να είναι πολύ. Ένας αν την πληρώσει, αμέσως οι υπόλοιποι θα μαζευτούν. Ήθελα να ρωτήσω αν είναι κάποιος κύριος που αποτακτέω και θα ήθελα στο τέλος να ακούσουμε και τις δικές του θέσεις, τι γίνεται. Οι προτάσεις του Ινστιτούτου ΙΔΕΑ σχετικά με το θέμα είναι πρώτον η ενημέρωση κάθε εμπλεκόμενου, επαγγελματία, τεχνίτη και μηχανικού για τη χρήση, δίληση, καθαρισμό των φίλτρων εθάλης. Μήπως πρέπει να λύσεις και όλο την παρουσίασή σου. Ναι, τι δείχνω. Δεν έχει μοιραστεί η οθόνη. Μισό λεπτό για να κάνω presenter. Δώστε μου ένα λεπτό. Νομίζω τώρα μπορείτε. Ωραία. Ωραία. Όπως έλεγα, θα δούμε λιγάκι ποιες είναι οι προτάσεις αυτές. Περίπου είναι κειμένεται σε αυτά που αναφέρατε και η θέση μας και εμάς αυτή είναι ότι αν κάποιος τιμωρηθεί μια φορά, έτσι, αν υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόστιμο, τότε κάτι μπορεί να γίνει. Θα πρέπει λοιπόν να πάντα ελπίζουμε στην ενημέρωση, πάντα πιστεύουμε στην ενημέρωση. Η ενημέρωση λοιπόν κάθε εμπλεκόμενο επαγγελματία τεχνίτη και μηχανικού για τη χρήση, δήλωση, καθαρισμό των φίλτρων εθάλης. Και ας σημειώσουμε ότι τα φίλτρα εθάλης κατασκευαστικά δεν έχουν όριο ζωής και δεν αποτελούν αναλώσιμο εξάρτημα του αυτοκινήτου. Β. Εξοπλισμός των κταίων και νομοθετικός προσδιορισμός της διαδικασίας ελέγχου των συστημάτων εξαγωγής για οχήματα Euro 5 και Euro 6. Ας μην ξεχνάμε ότι τα οχήματα Euro 6 εκτός των φίλτρων εθάλης διαθέτουν και καταλήτη μείωση των οξυδίων του αζότου, οπότε κάποια ανάλογη κατάσταση αφαίρεση θα επικρατήσει σύντομα και για τα αυτοκίνητα αυτά. Ήδη από ό,τι πληροφορούμαστε έχουν ξεκινήσει. Ένας νέος νομοθετικός προσδιορισμός των ορίων ελέγχου εθάλης των πυρογενείων οχημάτων και όχι μόνο, πιθανόν και των οξυδίων του αζότου, έτσι μέτρηση των οξυδίων του αζότου που θα δείχνουν τι γίνεται. Ένας δειγματοληπτικός έλεγχος από το Υπουργείο Μεταφορών των μικρών επαγγελματικών οχημάτων, κυρίως με πρόσθετο εξοπλισμό. Δεν χρειάζεται σε δύο από αυτά τα βανάκια που έχει το Υπουργείο και κυκλοφορεί και υπάρχουν και κάνουν κατά καιρού δειγματοληπτικούς ελέγχους καυσαερίων ώστε να μπορούν να εντοπίζουν την παράβαση. Επιβεβαίωση της παράβασης μπορεί να γίνει με τη συνδρομή κάποιου κταίου και κάποιου συνεργείου. Διαπιστώσαμε ότι το αυτοκίνητο έχει αφαίρεση του συστήματος, το επιβεβαιώνουμε μέσα από κάποιο κταίο και τη συνδρομή κάποιου συνεργείου και από εκεί και πέρα περπατάμε. Ένα νέο νομοθετικό προσδιορισμό αυστηρών ποινών για την αφαίρεση των συστημάτων μείωση των εκπομπών καυσαερίων πυροκίνητων οχημάτων με επιβολή προστίμου στο χρήστη, οδηγός ή ιδιοκτήτης, όποιος είναι αυτός, σημαντικού χρηματικού ποσού, π.χ. στο ύψος της αξίας του συστήματος που αφαιρέθηκε και αφαίρεση της επαγγελματικής άδειας κυκλοφορίας του οχήματος για χρονικό διάστημα. Και λέμε στο ύψος του χρηματικού ποσού της αξίας του συστήματος. Γιατί ένα σύστημα εξαγωγής καυσαερίων μπορεί να κάνει 1-2-3 χιλιάρικα, άρα όταν ξέρει ότι το πρόστιμο θα του είναι μία ή άλλη η αλλαγή ή το πρόστιμο, νομίζω ότι θα προτιμήσει την αντικατάσταση. Επιβολή προστίμου στο τεχνίτη ή στο συνεργείο που αφαίρεσε το σύστημα μείωση εκπομπών καυσαερίων του αυτοκινήτου, σημαντικού χρηματικού ποσού, και αφαίρεση της επαγγελματικής άδειας λειτουργίας του συνεργείου για χρονικό διάστημα. Αυτές είναι οι προτάσεις δικές μας. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την συμμετοχή σας και ας μην ξεχνάμε πάλι έτσι ότι ο πλανήτης Γη δεν έχει έξοδο κινδύνου για κανένα. Ήθελα να επισημάνω ότι εάν και όποιος άλλος εισηγητής έχει προτάσεις, μπορείτε να τις στείλετε, να τις συγκεντρώσουμε όλοι μαζί, να τις στείλουμε και στην Ομοσπονδία ή αν έχει την Ομοσπονδία να τις κοινοποιήσουμε και μέσα από την Ομοσπονδία να φτάσουν στο Υπουργείο Μεταφορών. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ.
Έχω κάποιες ερωτήσεις και τοποθετήσεις μαζέψει. Ο Δημήτρης Κάτσαρος από το Vision μας λέει ότι το σημείο 8.2.2.1 της νέας οδηγίας προβλέπει μόνο οπτικό έλεγχο και προϋποθέτει απουσία ή καταφανώς ελαττωματικό σύστημα ελέγχου εκπομπών. Συνεπώς προϋποθέτει τεκμήριωση της έλλειψης. Προς το παρόν, μόνο η πρόθεση και ένας κωδικός έλλειψης δεν δίνει τα απαραίτητα τεχνικά και πρακτικά εφόδια για τον έλεγχο κταίου. Είμαστε άμεσα εμπλεκόμενοι, αλλά με περιορισμένα εργαλεία και διαδικασίες οι οποίες πρέπει να προταθούν και να συμφωνηθούν. Χαιρόμαστε για τις ενέργειες του Υπουργείου, αλλά πρέπει να δώσει κατευθύνσεις και να ελέγξει και να εφαρμόσει ποινές επιτέλους και στα μη συμμορφούμενα συνεργεία. Τα κταίω δεν έχουν κανένα συμφέρον από τη διαδικασία αφαίρεση στο DPR. Επίσης, η μέτρηση PM σε επίπεδο αναλυτή καυσαερίων είναι σε πιλωτικό επίπεδο στην Ευρώπη και ίσως καθυστερήσει αρκετά. Okay. Μπορώ να έχω λίγο το λόγο. Ναι, ναι, κύριε Πέτρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ καταρχάς την Οτοβιζιό και τον εκπρόσωπο της, τον Δημήτρη τον Κάτσαρο, τον οποίο τυχαίνει να γνωρίζουμε και προσωπικά. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι είχαμε την ευκαιρία πριν από 2 χρόνια να έχουμε συζητήσει και με την διοίκηση της Οτοβιζιών και θεωρώ ότι θα πρέπει να ακουστεί μια πολύ σαφής πρόταση που έχει κάνει το Ινστιτούτο ΙΔΕΑ με ψηλάφιση. Αυτό είναι το πρώτο και το πιο σημαντικό που μπορώ να πω. Δηλαδή, εφόσον γνωρίζουμε πώς είναι η διαδικασία και την δείξαμε και εφόσον στο επάνω μέρος του DPF γίνεται η επανασυγκόληση του αφαιρεθέντος κομματιού, γνωρίζουμε ότι υπάρχει ένα πολύ μικρό κομμάτι του δαπέδου, μια πολύ μικρό διάκαινο, 4-5 πόντι, ώστε να μην χτυπάει πλέον το DPF από τα λάστιχα από τα οποία κρέμεται όλη η εξάρμηση. Και αυτό θα μπορούσε να γίνει είτε με ψηλάφιση είτε με οπτικό έλεγχο, δηλαδή με ένα καθρεφτάκι και να βλέπει κανείς αν είναι παρασυγκολισμένο ή όχι. Δυστυχώς, όπως είπε ο Γιώργος Καπετανάκης, δεν έχουμε την δυνατότητα με τα όρια να έχουμε αποτυχία των αφαιρεθέντων DPF. Okay, δεν το έχω αυτό. Έχουμε όμως δυνατότητα του οπτικού ελέγχου. Αν θα πρέπει τώρα το Υπουργείο να μας πει ότι ή κάντε ψηλάφιση με ένα γάντι για να βρείτε αν υπάρχει γαζί ή βάλετε ένα καθρεφτάκι για να δείτε αν είναι ουσιαστικά κομμένο, πραγματικά το θεωρώ ότι είναι η εύκολη λύση. Το θέμα είναι αν τακταίο θέλουν να αναλάβουν αυτή την πρωτοβουλία, θέλουν να κάνουν αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ απλό. Δηλαδή, θα πάω και λίγο παραπέρα. Και θέλω να πάω παραπέρα γιατί όταν κατεβαίνουμε με κάποιες προτάσεις και θα ήθελα αυτό από τον Γιώργο τον Καπετανάκη συνολικά να συμπεριληφθεί στις προτάσεις μας, είναι ότι γνωρίζοντας ότι ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει DPF θα κάνει αναγκαίως μεταψεχασμούς. Νομίζω ότι αντιλαμβάνεστε όλοι τι σημαίνει αυτό. Μεταψεχασμοί σημαίνει ότι για να ανεβάσει κάποια στιγμή στην ενεργητική αναζωογόνηση ο εγκέφαλος στη θερμοκρασία, θα πρέπει να στείλει έξτρα ποσότητες πετρελαίου, οι οποίες αυτές θα ανεβάσουν την θερμοκρασία πριν από το DPF και αφού ανέβει αυτή η θερμοκρασία σε συγκεκριμένες τιμές, κοντά στους 600-650 βαθμούς Κελσίου, πλέον το φίλτρο θα αρχίσει να κάνει τον λεγόμενο αυτοκαθαρισμό. Εάν σημαίνει αυτό, υπάρχει ένα ιστορικό. Το ιστορικό αυτό καταγράφεται. Ο εγκέφαλος επίσης το ξέρει γιατί ξέρει πόσες αποτυχημένες προσπάθειες έχει κάνει και πόσους μεταψεχασμούς έχει κάνει. Από αυτό, μάλιστα, αγαπητοί φίλοι, υπολογίζει και το ποια είναι η αραίωση ή αλλιώς διείλυση του λαδιού. Διότι το πετρέλαιο το οποίο δεν θα καεί, θα κατέβει μέσα από το στροφαλοθάλαμο και θα πάει στο λάδι. Οπότε αραιώνει και το λάδι του κινητήρα. Γι' αυτό και μερικά αυτοκίνητα έτσι, έχουν υπολογισμό της αραίωσης του λαδιού και δείχνουν ότι πρέπει να γίνει από τις αποτυχημένες αυτές προσπάθειες αυτό το πράγμα. Αν λοιπόν υπάρχει ένα ιστορικό, πλέον το επόμενο βήμα είναι το κταίο να μπριζώνει κατά τον έλεγχο το αυτοκίνητο και να βλέπει αν υπάρχει ιστορικό αναγεννήσεων ή αναζωογονήσεων. Τρόποι υπάρχουν. Να είστε βέβαιοι. Είμαστε εντός τεχνολογίας. Δεν είμαστε εκτός τεχνολογίας. Πιστεύω ότι εκτιθέμεθα και έχουμε λόγο που εκτιθέμεθα. Το θέμα είναι αν αυτό έχει κόστος. Ναι, θα συμφωνήσω. Αν τα κταίω πρέπει να κάνουν κάτι τέτοιο, ναι, και από όσο ξέρω θα είναι πλέον και υποχρεωτικό να το κάνουν. Το θέμα είναι αν τα αυτοκίνητα που θα βρίσκουν έτσι θα πρέπει να κόβονται ή όχι. Η άποψή μας είναι πολύ σαφής. Τα κταίω δεν έχουν κανένα λόγο και τίποτα να κερδίσουν από την όλη ιστορία. Σαφέστατα. Έχουν όμως να προσφέρουν ένα κοινωνικό
ρόλο και ένα κοινωνικό πλέον στόχο στο κομμάτι της προστασίας έτσι, του κοινωνικού συνόλου. Αφορά τον αέρα που βρίσκεται το κάθε κταίο, τον τοπικό αέρα του περιβάλλοντος που αναπνέουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι και τα παιδιά των εργαζόμενων. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Σταματάω σε αυτό το σημείο για να δώσω έτσι την ευκαιρία, γιατί έχουμε και αρκετούς, όπως είπαμε, φίλους που μας παρακολουθούν από τα κταίω. Εγώ πάντως θέλω να ευχαριστήσω τον Δημήτρη τον καθένα για την τοποθέτησή του και να δώσω και το λόγο ίσως στον Βασίλη και στον Γιώργο Καπετανάκη. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Καπετανάκη, δεν ξέρω αν θέλετε να πάρετε κάποια θέση για αυτό το θέμα. Αλλιώς να διαβάσω μια άλλη ερώτηση που έχουμε. Απλά να επισημάνω ότι σίγουρα η τεχνολογία σήμερα, όπως είναι και όπως υπάρχει, έτσι και με τις γνώσεις που υπάρχουν, μπορεί να γίνει αντιληπτό εάν ένα αυτοκίνητο έτσι, έχει ένα φίλτρο εθάλψης επάνω. Το ζητούμενο είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει διαδικασία. Δηλαδή, ένας τεχνίτης που στην πραγματικότητα είναι ένας δημόσιος λειτουργός, ένας τεχνίτης των κταίων, που είναι ένας δημόσιος λειτουργός, πρέπει να λειτουργεί όχι όπως σκέφτεται αυτός και όπως θέλει, αλλά όπως λέει και προβλέπει ο νομοθέτης. Αυτή τη στιγμή λοιπόν τα κταίω δεν έχουν ούτε και τον εξοπλισμό, ούτε και, και το νομοθετικό πλαίσιο για να λειτουργήσουν πέρα από αυτά τους απλούς ελέγχους, τους δικούς όπως ακριβώς περιγράφονται. Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ. Μία ερώτηση από τον κύριο Μητσακάκη. Ρωτάει αν πέρα από την πιθανή ελλειπή ενημέρωση για τη λειτουργία και σωστή συντήρηση των DPF, πόσο πιστεύουμε ότι ευθύνεται η κακή ποιότητα πετρελαίου, που είναι συχνά ανθεμέρη στην Ελλάδα, για την επιπλέον επιβάρηση και κατ' επέκταση προβληματική λειτουργία των φίλτρων σωματιδίων. Αυτή είναι η ερώτηση. Εξαιρετική ερώτηση, τον κύριο Μητσακάκη. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι στην Ελλάδα έχουμε ένα από τα χειρότερα ποιότητας πετρέλαια. Να πω δύο πραγματάκια. Το πρώτο είναι ότι το πετρέλαιο είναι υπεύθυνο για το θείο το οποίο κουβαλάει και οι αντιπροσωπήσεις αυτοκινήτων δηλώνουν ότι θα πρέπει το θείο πλέον στα εντελώς καινούργια αυτοκινήτα, στα Euro 6, να είναι με περιεκτικότητα μέχρι 50 ppm, που σημαίνει 50 σωματίδια, έτσι, particles per million σημαίνει το ppm, πρέπει να έχει μέχρι 50 σωματίδια στο κομμάτι των αυτοκινήτων Euro 6. Και το πετρέλαιο είναι υπεύθυνο επίσης, όπως πολύ σωστά κάνει την ερώτηση ο κ. Μητσακάκης, για τον διαθέσιμο όγκο τον οποίο έχει το φίλτρο και πώς τον καταλαμβάνει κάνοντας από την καύση του θείου όταν είναι μέχρι 500 ppm στάχτη, δημιουργεί στάχτη. Να φέρω ένα απλό παράδειγμα. Έχουμε ένα πολύ ωραίο τζάκι, στο οποίο ρίχνουμε κάποια ξύλα, ανάβουμε μια πολύ ωραία φωτιά και από το παράγωγο της καύσης του ξύλου έχουμε δύο πράγματα. Έχουμε την εθάλη, η οποία πιάνει όλα τα τυχώματα και τα μαφρίζει και έχουμε στη συνέχεια και την αναπομείνωσα στάχτη στο κάτω μέρος. Πρέπει λοιπόν να σας πω ότι από το θείο που καίγεται γεμίζουν τα τυχώματα και πλέον ο χώρος του, ο ωφέλιμος χώρος του DPF περιορίζεται απίστευτα. Ένα δεύτερο πρόβλημα, μια που το έθεσε με τον τρόπο αυτό ο κ. Μητσακής, θέλω επίσης να πω ότι για να επιβεβαιώσουμε το πώς λειτουργεί το φίλτρο DPF και πώς κάνει τον αυτοκατασμό, είναι ότι την επόμενη φορά που θα βάλουμε το τζάκι και ρίξουμε 5 ξύλα, το κάτω-κάτω κομμάτι του τζακιού που ήταν μαυρισμένο, επειδή καίγεται η εθάλη, τι κάνει, φεύγει ελεύθερη στο περιβάλλον. Καίγεται όμως έτσι η εθάλη, ξανακαίγεται. Οπότε βλέπω και τα πυρόντουλα να καθαρίζουν, αλλά αντιλαμβάνεστε κάπως πώς περίπου χοντρικά γίνεται έτσι αυτός ο καθαρισμός. Επειδή λοιπόν έχουμε παράγωγο όπως είπαμε, θάλισσα και στάχτη, η στάχτη μένει και θα πρέπει ουσιαστικά να παρασυρθεί από τη ροή και να φύγει, ενώ το κομμάτι του άνθρακα θα πρέπει να καεί όπως και αυτό επίσης στη συνέχεια να φύγει και να διαφύγουν αυτές οι πολύ μικρές ποσότητες που ανέφερε ο Γιώργος Καπετανάκης. Δηλαδή, ένα αυτοκίνητο στα 100.000 χιλιόμετρα, 2 λίτρα, 2.000 κιλικά, θα εκπέμψει 4 κιλά, που φανταστείτε πόσο ελαφριά είναι στάχτη. Μιλάμε για ένα τσουβάλι. Αφήνει ένα τσουβάλι στα θείο, συγγνώμη, θείο λέω άνθρακα, ελεύθερο στο περιβάλλον και όταν έχει το φίλτρο πάνω, μόλις 250 γραμμάρια, ίσως και λιγότερο από ό,τι είπε ο Γιώργος. Ένα άλλο δεύτερο που σχετίζεται και πολύ σωστά επίσης το ανέφερε ο κ. Μητσακάκης, ήταν το εξής. Ότι σύμφωνα με την EN590, που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι η Ευρωπαϊκή Οδηγία της Ένωσης για το ποια είναι τα όρια
του βιοκαυσίμου, του βιοντίζελ που μπορεί να περιέχεται στο πετρέλαιο, αυτό περιορίζεται στο 5%. Δυστυχώς, ακόμα συνεχώς καταγγελίες και έρευνες ότι το βιοντίζελ, και θα σας πω και πώς το επιβεβαιώνουμε σαν Ινστιτούτο, ξεπερνάει το 13-14% ή αγγίζει και το 15%. Εάν έχουμε τέτοιες ποσότητες βιοντίζελ μέσα ουσιαστικά στο πετρέλαιο, ναι, θεωρώ ότι πραγματικά είναι πολύ υπεύθυνο το πετρέλαιο. Όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι μέχρι 5% επιτρέπεται να έχουμε βιοντίζελ, και δεν το λέω μόνο εγώ, δεν το λέει μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση, το λένε και οι κατασκευαστές που απαιτούν να βρίσκουμε καύσιμο πετρέλαιο το οποίο θα περιέχει βιοντίζελ μέχρι 5% σύμφωνα με το πρότυπο EN590 και κάτω από 50, όπως σας είπα, ppm διόξιδιο 2. Τι σημαίνει αυτό τώρα? Αυτό σημαίνει ότι θα ακούτε πολύ συχνά τα διάφορα προβλήματα που μπορούν να έχουν τα πετρελαιοκίνητα, γιατί έχουν θέματα ρεταρίσματος ή θέματα λειτουργίας, ή σβήνουν και δεν παίρνουν πολλά μπροστά και ψάχνουν οι επισκευαστές, και η εμπειρία μας τελικά τι μας έχει δείξει? Ότι ξεκινάμε να αδειάζουμε ρεζερβουάρ και σωληνώσεις μέχρι την αντλία του καυσίμου που βρίσκεται στον χώρο του κινητήρα, καθότι λόγω ακριβώς της λάσπης που δημιουργούν αυτοί αυτά τα πρόσθετα ποσοστά από το βιοντίζελ, φτάνουν πλέον να βουλώνουν τα ευπαθή κομμάτια τόσο της αντλίας, που είναι πολύ λεπτή επίλεπτα. Μην ξεχνάμε ότι μια αντλία πετρελαίου τι κάνει? Και λιπαίνεται και ψυχείται από το ίδιο το καύσιμο, το πετρέλαιο. Και στη συνέχεια τα βουλώνουν μέχρι φίλτρα μπέκ πιεζοελεκτρικά ή μπέκ ηλεκτρομαγνητικά. Ναι, θεωρώ ότι εδώ είμαστε λίγο άτυχοι. Η Ελλάδα έχει πολύ κακές ποιότητες πετρέλαιο. Και θα πάω και σε έναν τρίτο παράγοντα, και συγγνώμη που μακρηγορώ, αριθμός κετανίου. Δεν θέλω να σας περιγράψω το ότι κάποτε καίγαμε πετρέλαιο, και επειδή έτυχα και εγώ να είμαι στα ΚΤΕΟ την ίδια περίοδο με τον Γιώργο το Καπετανάκη, όταν λέγαμε τα αυτοκίνητα, τα λεωφορεία της ΕΑΣ, τα γνωστά για εκείνη την εποχή Ίκαρους, τα οποία πια και αποσύρθηκαν, μετρώντας με την κλίμακα μπαχάρα, αλλά όχι με σύγχρονα εθαλόμετρα, δηλαδή με μια κλίμακα από 0 μέχρι 10 διαβάθμιση σε καπνό, τα λεωφορεία ανακοβόντουσαν, με αποτέλεσμα αναγκαστήκαν τα ΕΛΔΑ, τα ελληνικά δηληστήρια ασπροπύργου, να φτιάξουν εκείνη την περίοδο 1.000 περίπου τόνους πετρέλαιο με αριθμό κετανίου πάνω το 48, που σήμερα ο αριθμός κετανίου που ζητάνε τα εργοστάσια είναι να είναι άνω των 52. Άρα λοιπόν, όπως έχουμε το βαθμό κτανίου στην βενζίνη, έτσι έχουμε βαθμό κετανίου στο πετρέλαιο, και αν ο βαθμός κετανίου είναι κάτω από 48, γιατί εκείνη την εποχή και έχουμε 42 και 45, είναι αποκλειστικά πετρέλαιο για θέρμανση, για καυστήρες. Και αυτή είναι η διαφορά του προϊόντος του πετρελαίου θέρμανσης από το πετρέλαιο, όπως αντιλαμβάνεστε, κίνησης. Ελπίζω να έχω απαντήσει. Βασίλη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Αναφερόμενοι στο προηγούμενο θέμα που ήταν με τα ΚΤΕΟ και τους ελέγχους, ο κύριος Κάτσαρος μας ενημερώνει ότι είναι έτοιμοι να εφαρμόσουν απλές διαδικασίες οπτικού ελέγχου, χέρι δεν μπαίνει για ευνόητους λόγους, και ότι όλα τα ΚΤΕΟ του δικτύου έχουν ενημερωθεί και από εμάς τους ίδιους, αλλά και από την οδοντιζόν ως διεύθυνση ποιότητας και ανάπτυξης. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Έχουμε και μία ερωτησούλα. Τι κερδίζει κάποιος ιδιοκτήτης αυτοκινήτου όταν βγάλει το DPF, κάποια υποδύναμη, κάποια οικονομία στο καύσιμο? Ο κύριος Γιώργος το ρωτάει αυτό. Έλα, Βασίλη. Για ξαναπες την ερώτηση, γιατί ένας ιδιοκτήτης... Ένας ιδιοκτήτης αυτοκινήτου, γιατί να βγάλει το DPF, τι κερδίζει, αν έχει μεγαλύτερη υποδύναμη το αμάξι, κάποια οικονομία καυσίμου? Μάλιστα. Πολύ καλή ερώτηση, γιατί μέχρι τώρα μιλάγαμε ότι για το βγάλισμα του φίλτρου, αλλά κανένας, ακόμα κι εγώ, έτσι δεν είπα για ποιο λόγο βγάζουν το φίλτρο. Υπάρχουν διάφορες αιτίες που πολλές φορές είναι πραγματικές, αλλά πολλές φορές είναι και μη πραγματικές. Για παράδειγμα, μία από τις αιτίες είναι ανάβει συχνά το λαπάκι του DPF η αιτιολογία και δεν πηγαίνει το αυτοκίνητο. Το λαμπάκι του DPF όντως ανάβει, αλλά ανάβει
όταν έχει προσπαθήσει το αυτοκίνητο να κάνει πολλές αναζωογονήσεις, δηλαδή έχει προσπαθήσει να κάνει μία παθητική αναζωογόνηση κάποια χιλιόμετρα, έχει προσπαθήσει να κάνει μία ενεργητική αναζωογόνηση το ίδιο το σύστημα κάποια χιλιόμετρα, έχει ειδοποιήσει τον οδηγό σε πρώτη φάση για να ειδοποιήσει τον οδηγό να κάνει μία οδήγηση καθαρισμού. Παρ' όλα αυτά, τίποτα απ' όλα δεν έχει γίνει. Ο κατασκευαστής, λοιπόν, όταν φτιάχνει ένα φίλτρο DPF, ειδικά στους σημερινούς κινητήρες, έχει βάλει και μία σειρά αποδεικτήρες ασφαλείας. Άρα, τα προβλήματα αυτά στο σύνολό τους που δημιουργούνται δεν είναι από το ίδιο το φίλτρο. Δηλαδή, δεν φταίει το φίλτρο σαν εξάρτημα, σαν ανταλλακτικό. Φταίει σε πρώτη φάση η κακή οδήγηση από τον χρήστη, από τον οδηγό, από τον ιδιοκτήτη. Όταν παίρνουμε ένα αυτοκίνητο, ένα πετρελοκίνητο αυτοκίνητο και πηγαίνουμε να πάμε στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσουμε, μετά να πάμε τα παιδιά στο φροντιστήριο, μετά να πάμε στην πλατεία, στη γειτονιά, εκεί να πάρουμε την και κάνουμε κύκλους γύρω-γύρω στο τετράγωνο, καταλαβαίνετε ότι ένα τέτοιο αυτοκίνητο δεν πρόκειται ποτέ να καταφέρει να πιάσει τη θερμοκρασία που πρέπει το φίλτρο της εφάλης για να κάνει την παθητική αναζωογόνηση. Το φίλτρο καθαρίζεται συνέχεια από μόνο του. Όταν πιάσει μια θερμοκρασία 250 με 350 βαθμούς Κελσίου, όχι 350, 250 με 350, αυτοκαθαρίζεται. Καθαρίζεται μόνο του και συνεχώς. Καίγεται ο άνθρακας, χρησιμοποιούνται τα οξύδια του αζότου για να κάψουν τον άνθρακα κτλ. Άρα, μιλάμε για μια τεχνολογία σύγχρονη με πολλές δικλείδες ασφαλείας. Ένας σημαντικός λόγος λοιπόν είναι ότι ο χρήστης δεν οδηγάει καλά το αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να του ανάβει το λαμπάκι. Αυτό τώρα έχει και άλλες συνέπειες. Όπως είπατε, την κατανάλωση. Το αυτοκίνητο τώρα, όταν προσπαθεί να κάνει αναζωογόνηση, να κάψει την εθάλη, τι κάνει? Ρίχνει συνέχεια μια πρόσθετη ποσότητα βενζίνης. Ρίχνει λοιπόν την ποσότητα βενζίνης στην πρόσθετη του αυτοκίνητο, η αναζωογόνηση δεν γίνεται. Με το που ξαναξεκινάμε, ξαναρίχνει άλλο πετρέλαιο, η αναζωογόνηση πάλι δεν γίνεται, άλλο πετρέλαιο πάλι δεν γίνεται, με αποτέλεσμα ο χρήστης να βλέπει και την τσέπη του να αδειάζει. Αυτό επειδή γίνεται και συνέχεια, κάποια στιγμή το φίλτρο βουλώνει, ανάβει και το κέντρο, να πάει στην ενεργή, το αυτοκίνητο το ίδιο που έχει ένα σύστημα εξαγωγής βουλωμένο δεν περπατάει. Έτσι, όλα αυτά λοιπόν αναγκάζουν τον χρήστη να πάει στο συνεργείο ή να μπει μέσα στο διαδίκτυο, συνήθως το κάνουν, μπαίνουν μέσα στο διαδίκτυο και ψάχνουν να βρουν αντίστοιχες λύσεις και πηγαίνουν έτσι σε κάποιον ειδικό σε εισαγωγικά που θα τους βγάλει το φίλτρο της εθάλης. Θα πρέπει να πούμε ότι, όπως είπα και στην αρχή, το φίλτρο της εθάλης δεν είναι ανταλλακτικό. Δεν υπάρχει όριο ζωής για το φίλτρο εθάλης. Αν θα μπούμε μέσα στα δικαίωμα των κατασκευαστών, θα δούμε ότι υπάρχει όριο ζωής για τα φίλτρα εθάλης. Άρα το φίλτρο εθάλης καθαρίζεται, έτσι και όταν φτάσει και στο σημείο να μην μπορεί να γίνει και ο καθαρισμός από το ίδιο το συνεργείο, τότε μπορεί να αφαιρεθεί και να πάει έξω σε κάποια εξωτερικά εργαστήρια όπου εκεί θα δώσουν λύση. Η αιτία λοιπόν του φίλτρου εθάλης πρωταρχικά είναι ο κακός τρόπος οδήγησης και η δημιουργία των όλων προβλημάτων. Σίγουρα το καύσιμο, το πετρέλαιο, έτσι, και η συντήρηση του αυτοκινήτου. Αυτά είναι σε γενικές γραμμές αυτά που συμβαίνουν με το φίλτρο. Ωραία. Okay. Πολύ ωραία. Να προσθέσω. Ο κ. Καπετανάκης ήταν πάρα πολύ αναλυτικός και νομίζω ότι έδωσε στους περισσότερους να αντιληφθούν το τι ακριβώς γίνεται. Έχω διαβάσει τα απίστευτα. Έχω διαβάσει μέσα από φόρουμ ότι 15% εξοικονόμηση οικονομίας. Μύθος ή αλήθεια? Στη συνέχεια, έχω διαβάσει εξασφάλιση 10-15% υποδύναμης. Μύθος ή αλήθεια? Να τα απαντήσουμε. Οικονομία λοιπόν και υποδύναμη. Εξαιρετική ερώτηση. Και θέλω να σας πω το εξής. Το αυτοκίνητο με το που θα ξεκινήσει τα πρώτα 800 χιλιόμετρα από μηδενική βάση, με μηδενισμένο τον εγκέφαλο, μηδενισμένα τα λάδια, μηδενισμένο και καθαρό το DPF, θα κάνει την πρώτη του αναζωογόνηση, by default, στα πρώτα 800 χιλιόμετρα. Θα χρειαστεί δηλαδή να διαλύσει 800 χιλιόμετρα για να αρχίσει να βουλώνει. Εκεί λοιπόν θα κάνει και τον πρώτο ψεκασμό καυσίμου, τον πρώτο ψεκασμό. Όπως ο κ. Καπεταράκης εξήγησε τι σημαίνει ότι έχω ένα όχημα το οποίο θα ψεκάσει 2-3 ή 4 μετροψεκασμούς και θα καταλάβετε μόλις μετά από 800 χιλιόμετρα αν αυτό, έτσι,
εξασφαλίζει οικονομία ή την μέγιστη κατανάλωση στο αυτοκίνητο. Αυτό είναι το πρώτο. Εξήγησε όμως τι γίνεται όταν το αυτοκίνητο ψεκάζει συνέχεια, γιατί οδηγείται λάθος και διότι ο οδηγός ποτέ δεν διάβασε το βιβλίο οδηγιών χρήσης, ποτέ δεν ενημερώθηκε από τον πολιτή και έχει φτάσει, ας πούμε, ξεχωρίζει πλέον με το πρόβλημα στην οδηγία. Πάμε στο δεύτερο. Υποδύναμη. Το αυτοκίνητο τραβάει καλύτερα. Εγώ θα σας πω το πάρα πολύ απλό. Δεν οδήγησε ποτέ αυτός ο άνθρωπος αυτό το αυτοκίνητο, έχοντας στείλει σε μία μεγάλη εταιρεία, όταν πλέον το φίλτρο είναι βουλωμένο και πρέπει να αντικατασταθεί, είναι πέραν δηλαδή επισκευής και από το ίδιο το συνεργείο, για να του πει κάποιος ότι ξέρεις κάτι, το φίλτρο δεν πετιώνει. Διότι υπάρχουν εταιρείες που έχουν φέρει ειδικούς εξοπλισμούς που ξεπερνάνε τα 250.000 ευρώ. Υπάρχει τέτοια εταιρεία και στην Αθήνα, υπάρχει τέτοια εταιρεία και στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες υποδέχονται τέτοια φίλτρα που είναι πλήρως βουλωμένα και τα οποία πλέον ο έλεγχος και οι διαδικασίες καθαρισμού στο συνεργείο δεν επιτρέπουν και βγάζει ότι το φίλτρο είναι πέρα καθαρισμού και πρέπει να αντικατασταθεί. Αυτές οι εταιρείες λοιπόν αναλαμβάνουν για ένα κόστος της τάξης, από όσο ξέρω, κάτω από 200 ευρώ, 160-180 ευρώ. Αυτό μπορεί να το πάρει στη συνέχεια ο επισκευαστής, να βάλει 80-100 ευρώ και να πουλήσει την υπηρεσία αυτή, παίρνοντας το φίλτρο καθαρισμένο και βάζοντάς το πάνω στο αυτοκίνητο. Αν πάρει κάποιος ένα τέτοιο φίλτρο καθαρισμένο, δηλώνοντας τις αλλαγές του λαδιού και ότι πλέον το φίλτρο είναι καινούριο, είναι σαν να είναι καινούριο όταν το παίρνεις με βεβαίωση καθαρισμού στο 98% ή στο 99%, δεν υπάρχει πλέον αντίθεση. Δηλαδή έχουμε έναν σωλήνα, ο οποίος είναι 3 μέτρα, 4 μέτρα, όσο είναι το μήκος του αυτοκινήτου, το οποίο περιλαμβάνει φίλτρο σωματιδίου πετρελαίου, προηγουμένως οξυδοτικό καταλύτη, μετά περιλαμβάνει τον καταλύτη, τον NOx, μετά περιλαμβάνει το καζανάκι της εξάντλησης. Όλος αυτός ο σωλήνας, όπως και ο κανονικός καταλύτης στις βενζίνες, έτσι, δημιουργεί μια αντίθλιψη. Τι σημαίνει αντίθλιψη? Αρνητική πίεση μέσα στον χώρο της εξάντλησης. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι ούτως ή άλλως δυσκολεύεται ελαφρώς, έτσι, η έξοδος των λευσαρίων. Αυτό όντως συνήθως κόβει κάποια σκηνή. Γι' αυτό και με τους καταλύτες ή εξαιρετικά βγάζουν τους καταλύτες. Σκεφτείτε όμως ότι ο κινητήρας δεν έχει πουσαριστεί. Δεν θα αλλάξει συμπεριφορά. Δεν θα αλλάξει υποδύναμη. Γιατί δεν άλλαξε το καύσιμο που μπαίνει. Δεν μπαίνει μεγαλύτερη ποσότητα καυσίμου. Δεν μπαίνει μεγαλύτερη ποσότητα οξυγόνου. Δεν μπαίνει κάτι από αυτό που έχει να κάνει με τη στοιχειομετρική αναλογία του μέγεθου του αέρα και του καυσίμου. Δεν έχω βάλει ένα τούρμπο σε ένα κινητήρα που δίνει ένα τούρμπο. Άρα, πώς θα αλλάξει η υποδύναμη? Η υποδύναμη λοιπόν παραμένει η ίδια και νιώθεις μια ελευθερία της εξόδου των καυσαερίων και πιστεύεις ότι το αυτοκίνητο τραβάει καλύτερα. Στην πραγματικότητα αυτό δεν συμβαίνει. Και νομίζω ότι αντιλαμβάνεστε γιατί δεν γνωρίζει ο κόσμος και από την έλλειψη ακριβώς αυτής της γνώσης προκύπτουν τα ερωτήματα. Ναι. Ισχυρίζονται κάποιοι αυτό το πράγμα. Αλλά εγώ θα σου πω ένα πράγμα. Εγώ είμαι ο δύσπιστος, είμαι ο δικηγόρος του διαβόλου και θα πω: οκ, ακόμα κι αν εσύ ισχυρίζεις ότι έχεις δίκιο, εγώ θα πρέπει να πάρω το αυτοκίνητο, θα το βάλω σε ένα εργαστηριακό δυναμόμετρο, θα μετρήσω λοιπόν την υποδύναμη πριν και μετά και θα τη μετρήσω στους τροχούς. Και θέλω να μου πεις τι θα αλλάξει. Δεν θα τη μετρήσω δηλαδή με τροχούς και λύσεις, αλλά θα βάλω πλήμνες πάνω, κεφαλές δηλαδή, πάνω στα μία ξόνια. Και εκεί θα μετρήσω την έξοδο και την ισχύ. Τι πιστεύετε, ότι θα έχω τις τεράστιες διαφορές? Εγώ αμφιβάλλω. Αυτή είναι η άποψή μας και αυτή είναι και η θέση μας. Έτσι λοιπόν, ναι, μπορώ να πω ότι μικρές διαφορές που έχουν σχέση με την αντίθλιψη μπορεί να υπάρξουν. Όχι όμως ό,τι έχει να κάνει, επαναλαμβάνω, έτσι με το ίδιο το σύστημα της εξάρτησης. Μην ξεχνάτε ότι στο πίσω μέρος μπορεί να υπάρχει, ειδικά στα Euro 6, 6 και ο οξυδοτικός καταλύτης. Ο καταλύτης ούτως ή άλλως θα προσφέρει και αυτός μια αντίθλιψη. Άρα λοιπόν, συνεχίζουμε. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μια ερώτηση ακόμα είναι αν υπάρχει κάποιος τρόπος να ενημερωθούν οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων καθώς και οι επαγγελματικές ομάδες να μην αφαιρούν το φίλτρο. Οι ιδιοκτήτες μπορούν να αφαιρωθούν διαβάζοντας το βιβλιαράκι οδηγιών χρήσης. Και μάλιστα κάποια στιγμή σε ένα νοικιαζόμενο που πήραμε με τον κύριο Καραμπίλα και ανοίξαμε το τουλαπάκι να βρούμε την άδεια, είχε ένα ξεχωριστό έντυπο που είχε κάποιες οδηγίες επιγραμματικά, επειδή το αυτοκίνητο είχε ένα τέτοιο σύστημα για να το δει ο οδηγός με την πρώτη ματιά. Έτσι. Άρα, ένας τρόπος ενημέρωσης είναι παίρνουμε ένα προϊόν να δούμε πώς δουλεύει και τι κάνει. Αυτό. Δεν νομίζω. Μάλιστα.
Γιώργο, θυμάσαι όταν η Subaru έφτασε να βγάλει το 24σέλιδο το πρόσθετο που αφορούσε τα DPF και μάλιστα το βλέπαμε και το δείχναμε και λέγαμε τι γίνεται εδώ. Μετά μάθαμε ότι στην Ελλάδα είχαν 15 κινητήρες. Κανείς είχαν γίνει επισκευές σε δύο και κανείς δεν είχε πάρει είδηση ότι μιλάμε για ένα boxer πετρελοκινητήρα, να το πούμε αυτό, μια πολύ δύσκολη περίπτωση, δεν έχει όμως σημασία. Boxer κινητήρας, πετρέλαιο, Subaru χρησιμοποιεί πάντα boxer κινητήρες, έτσι. Εξαίρεση είναι οι πολύ μικροί κινητήρες των 1.200 γυμικών που ήταν σε εργασίες όπως ήταν με τη Suzuki και πάει λέγοντας. Από λοιπόν το εξής, θυμάσαι τι είχαμε ανακαλύψει τότε, ότι οι περισσότεροι κινητήρες που επισκευάστηκαν είχαν αυξημένες τις τάσεις του λαθιού και κανείς δεν ήξερε τι γίνεται. Και κανείς δεν μπορούσε να καταλάβει το πετρέλαιο το οποίο ψεκάζεται και το οποίο ο ιδιοκτήτης δεν το αφήνει ουσιαστικά να ολοκληρώσει τον μετά τον μεταψεκασμό και την οδήγηση, ήταν αποτυχημένες προσπάθειες που όλο αυτό το λάδι διηλίζονταν, περνούσε από τα έμβολα, περνούσε μέσα από τα ελαττήρια και κατέβαινε πού? Στο λάδι. Με αποτέλεσμα έχουμε αυξημένη τη στάθμη λαδιού. Δεν ήταν όμως λάδι, ήταν λάδι με πετρέλαιο που στο τέλος ήταν μόνο πετρέλαιο. Άρα σκεφτείτε τι αποτυχημένες προσπάθειες είχαν γίνει για να φτάσει στον Παρού να το ανακαλύψει και προφανώς αυτό έγινε και στο εξωτερικό και να βγάλει ένα 24σέλιδο οδηγό που ήταν πρόσθετος για τα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα που είχαν την PR. Τι λοιπόν μας λέει εδώ πέρα η ερώτηση. Ο κόσμος διαβάζει. Πιστεύετε ότι ο κόσμος διαβάζει. Αναρωτηθείτε πόσοι πήρατε καινούργιο αυτοκίνητο τα τελευταία 5 χρόνια και πόσοι ανατρέξατε τις οδηγίες κρίσης που ξεπερνάνε τις 500 και τις 600 σελίδες και διαβάζετε ό,τι έχει να κάνει με τον PDF και πώς πρέπει να οδηγεί το αυτοκίνητο. Τα συμπεράσματα είναι πραγματικά δικά σας. Έχουν να κάνουν με την αγορά του αυτοκίνητου και στη συνέχεια τη χρήση του ίδιου του αυτοκίνητου. Και μετά είναι όλα τα υπόλοιπα. Μετά είναι η εύκολη λύση, η κερδοσκόπη, να βγάλουμε το DPF για να μην έχει τέτοια προβλήματα. Είναι απλή απάντηση. Μαζί με το προϊόν έχουν πουληθεί και οδηγίες χρήσης του. Στο έπακρο παρακαλώ. Δεν έχω κάτι άλλο. Ωραία. Ακόμα μια ερώτηση από τον κύριο Νίκο. Τα συνεργεία δεν έχουν κατάλληλα διαγνωστικά εργαλεία για να δουν αν υπάρχουν και αν λειτουργούν καλά τα DPF. Μάλιστα. Λοιπόν, καταρχάς να τοποθετήσω εγώ πρώτος και μαθαίνει μετά συνέχεια ο κ. Καπουδαράκης. Τα συνεργεία έχουν διαγνωστικά εργαλεία. Τα διαγνωστικά όμως μερικές φορές είναι χαοτικά. Και σε κάποιο υπομενού μπορεί να υπάρχει έλεγχος του DPF, αναγέννηση του DPF, αντικατάσταση του DPF. Γιατί πρέπει να δηλωθεί η αντικατάσταση? Γιατί πρέπει να γίνει η αναγέννηση? Διότι όταν φτάσει το αυτοκίνητο στο συνεργείο, το συνεργείο όταν μπριζώσει πλέον το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, είναι σε θέση να πάρει πληροφορίες από τον εγκέφαλο, ο οποίος έχει καταγράψει ότι το φίλτρο DPF είναι βουλωμένο. Άρα λοιπόν θα προχωρήσει η αναγέννηση. Πολλές φορές θα συμφωνήσω ότι τα γενικής χρήσης, τα universal διαγνωστικά, μπορεί να μην υποστηρίζουν για το συγκεκριμένο μοντέλο καθαρισμό. Άρα δεν έχουν ενημερωμένη φάση. Σύντομα θα συμφωνήσω. Γι' αυτό και σε πληροφορώ, φίλε, δεν ξέρω ποιος είναι, ο κύριος Νίκος, πώς μου είπες, ότι τα συνεργεία δεν έχουν ένα διαγνωστικό. Έχουν πολύ περισσότερα για να μπορούν να καλύπτουν ακριβώς τις εργασίες που μπορεί να κάνει ένα συνεργείο που δουλεύει μόνο με Opel, μόνο με Volkswagen, μόνο με Seat. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό. Τα συνεργεία έχουν τα εργαλεία. Αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη τώρα. Πώς θα το εκμεταλλευτούν τα συνεργεία αυτό το πράγμα? Πολλοί έτσι, από τους επισκευαστές που γνωρίζουν και κερδίζουν χρήματα με πολύ ωραίο και έξυπνο τρόπο, είναι η δική μου απάντηση. Αν με ρωτήσει κανείς και αν θα μπορούσε να παρακολουθήσει, ναι, εδώ θα έρχομαι και θα έλεγα. Πρέπει να μπεις στο ιστορικό των αναγεννήσεων για να δεις πώς έχει οδηγήσει ο πελάτης και πώς το αυτοκίνητο έφτασε να έχει βουλωμένο DPF. Το ιστορικό των αναγεννήσεων, το οποίο ο εγκέφαλος το κρατάει γιατί θέλει να γνωρίζει το τι γίνεται όταν βουλώσει και φτάσει στην αντιπροσωπεία
και καθαριστεί, έχει καλώ θα μηδενίσει αυτά την αντιπροσωπεία. Όταν όμως το καθαρίσει η BPF εκοκλίνει π.χ. στη Θεσσαλονίκη και το στείλει πίσω, το συνεργείο πρέπει να αλλάξει λάδια, θα πρέπει να μηδενίσει για να γνωρίσει το τι γίνεται με τους ψεκασμούς και πόσο αρώμα του λάδι. Θα πρέπει λοιπόν να αλλάξει λάδια, να δηλώσει ότι άλλαξε λάδια, άρα γνωρίζει ότι δεν παρακολουθώ την αρέωση, να δηλώσει ότι το φίλτρο TPF είναι καινούριο, πολύ σημαντικό αυτό που λέω, Βασίλη, για τους φίλους αναγνώστες, άρα ότι το φίλτρο συμπεριφέρεται σαν ένα καινούριο φίλτρο και από τον μηδενισμό πλέον να πάρει όλα τα δεδομένα ώστε να ξαναρχίσει η διαδικασία και όπως είπαμε για τα πρώτα 800 χιλιόμετρα δεν κάνουμε τίποτα, αλλά μετά αρχίζουν να δαιμονήσεις, ξανά καινούριο ιστορικό κτλ. Δεν είναι όμως δεδομένο ότι το αυτοκίνητο που έχει βγάλει το TPF πλέον συμπεριφέρεται σε ένα αυτοκίνητο με TPF. Γιατί εκεί οι expert έχουν μπει, έχουν αντικαταστήσει το λογισμικό, έχουν δηλώσει το αυτοκίνητο ότι δεν έχει πλέον TPF, οπότε δεν υπάρχει ιστορικό αναζωογονήσεων. Δεν υπάρχει ιστορικό ψεκασμών, μεταψεκασμών, δεν υπάρχει τίποτα. Αν τα λέω καλά, αν είμαστε ενημερωμένοι καλά. Γιώργο, θα ήθελες κάτι να πεις ίσως. Δεν διαφωνήσω μαζί σου, θα κάνουμε μια ανακεφαλαίωση, να μαζέψουμε το υλικό και να το... αν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, να το πλήσουμε. Δεν ξέρω, Βασίλης, θα κυρίζει τον ίδιο ερωτήσεις. Έχω μια τελευταία ερώτηση. Αν τελικά θα πρέπει να καταργηθούν τα diesel με DPF ή όχι, την άποψή μας. Δεν ξέρω αν με ακούσατε. Δεν ακούσατε. Αν τελικά πρέπει να καταργηθούν τα diesel με τα DPF ή όχι, την άποψή μας. Να τοποθετήσω. Αν η ερώτηση αφορά το αν πρέπει να καταργηθούν τα diesel, αυτό δεν μπορεί να το κρίνει κάποιος. Αυτό ο καταναλωτής και ο κατασκευαστής. Όταν το καταναλωτικό κοινό παίρνει πετρέλαια και ο κατασκευαστής παράγει, από εκεί και πέρα, και από ό,τι φαίνεται, οι πετρελοκινητήρες με προδιαγραφές Euro 6 ρυπαίνουν και μπορούν να πιάσουν τα όρια των προδιαγραφών και να είναι ένα τεστ που έκανε η Bosch ήταν κοντά στο 50%. Δηλαδή, έχουμε μια προδιαγραφή κοντά στα 80 γραμμάρια και η Bosch έκανε ένα αυτοκίνητο με τις διαδικασίες της, με ένα κοινό αυτοκίνητο, με μια διαδικασία, ένα σωστό φίλτρο και ένα σωστό καταλήτου χλίου του αζότου και να είναι στα 98, νομίζω να είναι κοντά στα 46 γραμμάρια. Άρα, ο κατασκευαστής μπορεί να πιάσει τις προδιαγραφές. Δεν έχει θέμα. Οι εκπομπές σε διοξίδιο, ειδικά από τους πετρελοκινητήρες, δεν φτάνουν σε επιβαρυντικά όρια σε σχέση και με τους λογιμοκινητήρες του άμεσου ψεκασμού. Άρα, λογικά θα περπατήσουν. Από ό,τι φαίνεται, έχουν μέλλον ακόμα. Να πω και εγώ την άποψή μου και να πω ότι πραγματικά δεν μπορούμε να κρίνουμε. Και όποιος κρίνει πάρα πολύ εύκολα και ίσως και σε ένα βαθμό πολύ επιπόλαια, λέγοντας ότι αυτό που θα γίνει τελικά είναι ότι θα καταργηθούν οι diesel. Εγώ, διαβάζοντας πάρα πολύ και παρακολουθώντας κάποια πράγματα, σας λέω ότι η εφημερίδα το Συνδίκιο του Αυτοκίνητου στο προηγούμενο τέπος δημοσίευσε μία συνέντευξη που έδωσε στο CNBC ο Ματίας Μίλλερ, ο CEO του Group Value. Τι είπε εν ολίγη στο CNBC και δει στην αμερικάνικη αγορά, που ήταν και πολύ μεγάλος στους πελάτες, όπως ξέρετε, και ήταν και εκεί από όπου ξεκίνησε το σκάνδαλο Dieselgate. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, το πληγωμένο, κατά την άποψή μου, γερμανικό θηρίο, έτσι, παραγωγής κάποιων εκατομμυρίων αυτοκινήτων, με την αμερικάνικη αγορά να είναι πελάτης του κοντά στο 32-33%, δήλωσε ότι ο κινητήρας diesel είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει, δήλωσε ότι έχει πάρα πολύ μέλλον και κάθομαι και αναρωτιέμαι και βάζω και στους φίλους που συμμετέχουν σε αυτήν την ανοιχτή πλέον συζήτηση το ερώτημα,
Μήπως τελικά οι τεχνολογίες που κρύβονται πίσω από τον diesel κινητήρα είναι τέτοιες που επιτρέπουν να βγαίνει ο ΣΕΟ και να εκτίθεται, όταν μάλιστα, αν θυμάστε, πριν από 3-4 χρόνια στο Πόλο είχαμε πλέον έτσι ένα κινητήρα 1,4 που είχαμε δυνατότητα πενεργοποίησης 2 κυλίδρων και λειτουργία του αυτοκινήτου μόλις με 2 κυλίδρους στο Ρελαντί και δύση κίνηση σε πόλη. Ένα ερώτημα βάζω. Ένα δεύτερο που παρακολουθούμε είναι ότι υπάρχει μια τάση αναστροφής του κλίματος και ότι άλλα θέλουν να περάσουν οι κυβερνήσεις ή οι δήμαρχοι όταν βγαίνουν και ανακοινώνουν ότι θα σταματήσει το 2025 η κυκλοφορία των πετρελαιοκίνητων στην Αθήνα. Και από την άλλη μεριά, έχουμε τέτοιου είδους ανακοινώσεις, από την άλλη μεριά, μόλις το 2016 οι ταξινομήσεις, θα το τονίσω αυτό το πράγμα έτσι, το είχαμε γράψει σαν είδηση αρχές του 2017, οι ταξινομήσεις, γιατί για φέτος δεν έχουν βγει ακόμα τέτοια στοιχεία. Δεν έχουν μαζευτεί από όλες τις αντιπροσωπείες, προφανώς, κεντρικά για όλη την Ευρώπη. Το 68% των αυτοκινήτων που πουλήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν πετρελαιοκίνητα. Άρα ο κόσμος βλέπει κάτι στο πετρελαιοκίνητο αυτοκίνητο και συνεχίζει να το προτιμάει. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Έρχεται στη συνέχεια στην Φραγκφούρτη ο πρόεδρος του Toyota και δηλώνει ότι η αγορά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, που είναι ο μέγας ανταγωνιστής, καθότι υποτίθεται θα καταργηθεί η πετρελαιοκίνηση αλλά και οι κινητήρες εσωτερικής καύσης και θα δικαστούν από ηλεκτροκινητήρες, δεν είναι έτοιμη καμία εταιρεία για mass production. Και όταν λέμε mass production, εννοούμε πραγματικά μαζικές παραγωγές που θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν, είτε γιατί δεν είναι έτοιμες υποδομές, είτε γιατί οι μπαταρίες των ηλεκτρικών αυτοκινήτων δεν είναι έτοιμες. Και η Toyota ήδη συζητάει με τη Fisker, μια εταιρεία η οποία φτιάχνει ηλεκτρικές μπαταρίες στερεού ηλεκτρολίτου. Για να πάω λίγο παρακάτω, ο Γιώργος Καπετανάκης αλήφθησε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα είδηση, την οποία του τη θυμίζω και θα ήθελα να μας την πει και την οποία έχουμε στο τέπος που κυκλοφόρησε και τον Ιανουάριο, όπου η Bosch βγαίνει και δηλώνει κάτι αντίστοιχο. Εγώ θα σας προσθέσω ότι παρακολουθώντας τεχνολογία βγήκε και η Mazda και δηλώνει κάτι τέτοιο μέσω του αρχιμηχανικού της που αναπτύσσει τους πετρελαιοκινητήρες και δίνει μια συνέντευξη σε ένα ευρωπαϊκό μέσο, δηλώνοντας ότι θα συνεχίσουν την ανάπτυξη και την εξέλιξη των πετρελαιοκινητήρων. Και αυτό είναι κάτι που μας έχει προβληματίσει πραγματικά πάρα πολύ. Ενώ κάποιοι άλλοι παράλληλα παρετούνται και λένε δεν ξανασχολιόμαστε με το κομμάτι που αφορά diesel. Δεν ξέρω πού πάνε αυτές οι τάσεις, αλλά βλέπω μια προσπάθεια αναστροφής του κλίματος. Και αυτό είναι αυτό που καταγράφουμε ερευνητικά. Πραγματικά κανείς δεν μπορεί να ξέρει έτσι το τι γίνεται. Σας πω δύο πράγματα τώρα για την ίδια την Bosch και πώς βγαίνει και εκτίθεται ο ΣΕΟ από την μεριά του Γιώργου Καπτανάκη, που ήταν και αυτός που βρήκε την είδηση που δημοσιεύουμε, όπως σας είπα, στο τρέχον τέπος του συνεργείου του αυτοκινήτου. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Καραμπίλα. Νομίζω ήταν αναλυτικό στο τοποθέτηση του. Δεν έχουμε κάποια άλλη ερώτηση προς το παρόν. Δεν ξέρω αν κάποιος άλλος κύριος θέλει να τοποθετηθεί για κάτι, να ρωτήσει κάτι. Δεν βλέπω να υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση. Ωραία, Βασίλη, να το κλείσουμε. Δεν ξέρω αν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Έχουμε ακούσει. Δεν βλέπω να υπάρχει κάποια ανταπόκριση ούτε σε κάποια ερώτηση. Μάλλον καλύψαμε όλα τα θέματα, από ό,τι φαίνεται. Μόλις ο κύριος Κάτσαρος μας έστειλε ένα μηνυματάκι. Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, ευσυνειδησία και έλεγχος. Θα υποστηρίξουμε τις προτάσεις θέσης του ΙΔΕΑ στο Υπουργείο και κάθε παρόμοια πρωτοβουλία συζήτηση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Ευχαριστούμε και εμείς. Οπότε, δεν ξέρω αν τι σημειώσεις θα δοθούν. Ωραία, οπότε θα σταλούν και οι σημειώσεις στους συμμετέχοντες. Βασίλη, θα πρότεινα η παρουσίαση του Γιώργου Καπτανάκη με τις προτάσεις και με ένα μικρό update και για την οπτική, για τον οπτικό έλεγχο και για την ψηλάψη να μπουν από τη μεριά του. Και να τις κρεμάσουμε ένα πολύ ωραίο PDF το αργότερο μέχρι αύριο και να σταλεί ένα σύνδεσμο ώστε να μπορέσουν να το κατεβάσουν ή να το κάνουμε ένα flipbook. Δεν το έχουμε σκεφτεί, μάλλον ένα PDF και να το κρεμάσουμε ώστε όσοι θελήσουν να το κατεβάσουν από το site και να είναι τελείως ανοιχτό. Αυτή είναι η πρότασή μου.
Νομίζω ότι πρέπει να σταλούνται στο Υπουργείο και στην Ομοσπονδία και νομίζω ότι θα πρέπει επίσης να σταλούν και στον κύριο Κάτσαρο και σε όποιον άλλον ενδιαφέρεται, προκειμένου νομίζω ο μέγας κερδισμένος να είναι τελικά ο άνθρωπος, γιατί κάνοντας έτσι αυτόν τον απολογισμό, αυτό που θέλω να πω είναι ότι μιλάμε ότι κινδυνεύει ο πλανήτης Γη. Η άποψή μου ταπεινή είναι ότι κινδυνεύει το ανθρώπινο είδος. Ο πλανήτης δεν κινδύνευσε ποτέ. Πέρασε παγετώνες, πέρασε καταστροφές, πιθανότατα να πέρασε πάρα πολλά που δεν ξέρουμε, όμως ο πλανήτης συνεχίζει και φιλοξενεί το ανθρώπινο είδος. Και αυτός που πραγματικά κινδυνεύει είναι το ανθρώπινο είδος. Και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το λάβουμε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη μας. Δεν κινδυνεύει ο πλανήτης. Εμείς κινδυνεύουμε το ανθρώπινο είδος. Ο κύριος Μανώλης τοποθετεί ότι μεγάλο ρόλο στη ζωή του DPF παίζει και η σωστή επιλογή λιπαντικού του κινητήρα. Σαν μια σημείωση. Πάρα πολύ σωστό. Δεν το αγγίξαμε καν αυτό το θέμα, αλλά σε μια πρόσφατη εκπαίδευση θέλω να πω ότι αναφέραμε κύκλο θεματικής ενότητας, ποια η σχέση λιπαντικού DPF και κινητήρα. Είναι τόσο περιορισμένη, μάλλον τόσο μικρή η απόκληση που μπορεί κανείς να ξεφύγει από τις προδιαγραφές για τα λιπαντικά, τα οποία συνήθως είναι ασία τύπου 2 ή 3 για τα αυτοκίνητα που έχουν DPF, που οι κατασκευαστές πλέον σε κάποιες ετικέτες βλέπουμε ότι λένε ότι είναι κατάλληλα και για πετρελαιοκίνητα, αυτοκίνητα με DPF. Το θεωρώ όχι απλώς το μέγιστο, αλλά το ιδανικό, γιατί υπάρχει, όπως είπα, ένα balance, μια ισορροπία μεταξύ της επιλογής του λιπαντικού. Δηλαδή, βλέπουμε ότι όταν το λιπαντικό είναι τύπου ASEA 3-4, θα έχει εξαιρετικά καλές ιδιότητες για το αυτοκίνητο που έχει DPF. Προσφέρει ίσως μειωμένες λιπαντικές ιδιότητες σε σχέση με τα ΑΒ τύπου λιπαντικά για πετρελαιοκινητήρες. Εμείς σε αυτό που πραγματικά λέμε είναι ότι ή θα πρέπει ο επισκευαστής ή ο ιδιώτης να ανατρέξει στο βιβλιαράκι οδηγιών χρήσης για να δει ποιος είναι ο τύπος του λιπαντικού που προτείνει ο ίδιος ο κατασκευαστής. Έχουμε όμως γνωστοποιήσει και σε κάποια παρουσίαση για το συγκεκριμένο θέμα προτείνουμε μία σελίδα της Modul, η οποία η σελίδα αυτή έχει αντίστοιχους πίνακες και είναι και πάρα πολύ καλά ενημερωμένοι. Δεν υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες. Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες, αλλά λέω ένα παράδειγμα όπως ας πούμε στη Motul, που λέει ποιο είναι το λάδι του κινητήρα με βάση την κατηγορία του αυτοκινήτου, τη χρονιά, το μοντέλο, τον τύπο του κινητήρα και πάλι λέγοντας. Οπότε μπορεί κανείς να πάει να δει ποιο λιπαντικό θα φορέσει. Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει και ο επισκευαστής να έχει μία αναφορά και να βρίσκει ποιο είναι το σωστό λιπαντικό. Είναι ευθύνη του αυτοκίνητου, του ιδιοκτήτου του αυτοκίνητου να επιλέγει το λιπαντικό και είναι ευθύνη επίσης του επισκευαστή να βρίσκει ποιος είναι ο τύπος του λιπαντικού με το οποίο θα το αντικαταστήσει. Το τονίζω αυτό σαν κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Επειδή λοιπόν υπάρχουν και τέτοιες σελίδες, το αναφέρω χωρίς να θεωρηθεί αυτό έτσι, ότι είναι και μοναδική. Όμως είναι μια σελίδα την οποία εγώ όταν κάποιος μου πει κάτι, λέω μπες εκεί, βρες τον τύπο του λαδιού το οποίο θα χρησιμοποιήσει και τελειώνει η ιστορία. Πρέπει να το γνωρίζει αυτό για την καλή λειτουργία του φίλτρου DPF, καθότι και κάποιες μικρές ποσότητες λαδιού, όπως ξέρετε, καίγονται και το κάψιμο του λαδιού θα δημιουργήσει απόλυτα, άρα εθάλει και θα επιφέρει κάποια προβλήματα στη λειτουργία έτσι, και στη μακροζωία του DPF. Ωραία. Ο Ανδρέας από Τίνο μας λέει ότι θα στηρίξει και θα βοηθήσει όλο αυτό το θέμα σαν συνεργεία και μας ευχαριστεί. Ευχαριστούμε και εμείς τον Ανδρέα. Δεν έχω κάποια άλλη τοποθέτηση. Ωραία. Νομίζω ότι... Πάλι ο κύριος Ανδρέας ο Πέργης, στις Κυκλάδες λόγω μικρών αποστάσεων και πολλών άλλων συνθηκών αρχίζει να εμφανίζεται έντονα, μάλλον το φαινόμενο αυτό. Ευχαριστούμε για την πληροφορία. Οπότε, νομίζω ότι
Να ξεκινήσει ο Γιώργος την αποφώνηση. Αν θέλει ο γραμματέας και είναι ακόμα συνδεδεμένος από την ΟΒΑΜ να κάνει και αυτός τη δικιά του αποφώνηση και να το κλείσω εγώ. Ωραία. Κύριε Γιώργο. Λοιπόν, εγώ θέλω να... δεν ξέρω, ο Χρήστος Βαγγέλη πώς θέλει να πει, να κλείσει και να πει κάποια πραγματάκια. Χρήστος. Κύριε Βαγγέλο, αν θέλετε, πατήστε το χεράκι να σας ανοίξω το μικρόφωνο για να τοποθετήσω. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Βαγγέλη, σας ακούμε. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους τους... Κύριε Καπετανάκη, δώστε μου ένα λεπτάκι να δώσω το λόγο στον κύριο Ευαγγέλου. Ναι. Κύριε Ευαγγέλου. Ας κλείσω, Γιώργος. Δεν έχω πρόβλημα. Εγώ θέλω να τον ακούω, τον Γιώργο. Να πει, να ολοκληρώσει. Όχι, όχι. Καταρχήν, ήταν αρκετά ενδιαφέρουσα όλη η κουβέντα. Ακόμα και οι ερωτήσεις ή αν θέλετε και οι ενστάσεις που υπήρξαν, ήταν βασικό και θεμελιώδες για όλο το θέμα που κουβεντιάσαμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το ΙΔΕΑ για αυτή την πρωτοβουλία που πήρε, γιατί θεωρώ ότι μέσα από παρατηρήσεις και μέσα από προβληματισμούς όλοι βελτιωνόμαστε, ακόμα και η Ομοσπονδία, ακόμα και οι συνάδελφοι ατομικά. Θα περιμένω προτάσεις τις συγκεκριμένες και βέβαια καλοδεχόμενο είναι και όλη η κουβέντα να είναι το αρχείο της Ομοσπονδίας για κάθε χρήση και για να το διαβάσουν ακόμα και οι δύσπιστοι. Και έχει σημασία αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Εμείς και εγώ θέλω να ευχαριστήσω έτσι και σαν Ινστιτούτο και τον Χρήστο τον Ευαγγέλιο σαν εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας, σαν Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας, τη τιμή μας που τον είχαμε εδώ πέρα, τον κύριο Παλιογιάννη και όλους τους υπόλοιπους κυρίους που καταθέσανε απόψεις, εκφράσανε τις θέσεις τους και μέσα από αυτό το πάνελ που όντως είναι ένα πρωτοποριακό κομμάτι του Ινστιτούτου, γιατί μας δίνει την ευκαιρία, εγώ για παράδειγμα από την Κρήτη και ο κύριος Ευαγγέλο από το Βόλο, να καθόμαστε σε ένα στρογγυλό τραπέζι σε εισαγωγικά, να λέμε τις απόψεις μας, τις προτάσεις μας και να συμφωνούμε ή να διαφωνούμε σε κάποια πραγματάκια, ειδικά σήμερα με στόχο το περιβάλλον. Θέλω λοιπόν να σας ευχαριστήσω όλους σας και εμείς θα προσπαθήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να αξιοποιήσουμε όλες τις προτάσεις αυτού του πάνελ. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε κύριε Καπετανάκη. Κύριε Καραμπίλα. Εγώ θέλω να πω ότι όλη η κινητοποίηση θεωρώ ότι έπρεπε να γίνει από την πλευρά μας, καθότι πρέπει να δείχνουμε και ένα κοινωνικό πρόσωπο ως ένα Ινστιτούτο προς την ίδια την κοινωνία, αλλά και προς την μεγάλη αυτή κοινωνία του επισκευαστικού κλάδου με τον οποίο συμπορευόμαστε τα τελευταία 27 χρόνια. Επίσης να πω ότι καταρχάς να ευχαριστήσουμε και όλους τους αφανείς, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που πήραν απαντήσεις, ξέρω ότι υπάρχουν ακόμα και από το Τρίτη, έτσι κάποιοι συνάδελφοι. Να ευχαριστήσουμε και τον Δημήτρη τον Κάτσαρο από τα ΙΚΤΕΟ της Οτοβισιών, μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες με τις οποίες είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε αρκετές φορές. Ευχαριστούμε επίσης πάρα πολύ για τον πολύ ευγενικό επίλογο. Θέλω να πω ότι όλη η ιστορία μας έφερε την προηγούμενη εβδομάδα να δίνουμε μια ραδιοφωνική συνέντευξη σε ένα σταθμό της Θεσσαλονίκης. Θέλω επίσης να πω ότι δώσαμε μαζί με τον Ηλία τον Δάλα, εκπρόσωπο επίσης της Ομοσπονδίας, μια τηλεοπτική συνέντευξη, την οποία καλό θα είναι να την ακούσετε ή θα προβληθεί όχι αυτή την Τρίτη, αλλά την επόμενη Τρίτη στις 8.30 το βράδυ από το κανάλι SBC, όπου και εκεί προσπαθήσαμε να δείξουμε το θέμα. Είναι ένα κανάλι το οποίο έχει μία, θα έλεγα, εξειδικευμένη προσέγγιση στον επιχειρηματικό κόσμο, καθότι είναι αυτό που περνάει με μπάνερ από κάτω το ό,τι έχει να κάνει με το χρηματιστήριο. Σας το, έτσι, προσπαθώ να το κάνω στο μυαλό.
Εμείς θα προσπαθήσουμε να πάρουμε αυτό το κομμάτι και να το ανεβάσουμε στο site. Τη σημερινή συνέντευξη, ανοιχτή συζήτηση, ο Βασίλης Χρυσαφιάδης νομίζω ότι καταγράφει, οπότε προτού κάνει το τελικό κλείσιμο, την αποφώνηση, θα κοιτάξουμε να την ανεβάσουμε στο κανάλι μας, στο Idea.gr, στο YouTube, οπότε θα είναι επίσης άλλη μια ευκαιρία όσοι θελήσουν να πάρουν κομμάτια ή να δουν ή να την ακούσουν, να ξέρουν ότι θα έχει καταγραφεί. Και τέλος να σας πω ότι θα σας κοινοποιηθεί και το υλικό της παρουσίασης του Γιώργου Καπετανάκη, updated, το αργότερο όπως είπαμε μέχρι αύριο, σε μία μορφή PDF, την οποία ο Βασίλης επίσης θα κρεμάσει στο site. Από εκεί και μέρα, στους εμπλεκόμενους φορείς όπως είναι το Υπουργείο Μεταφορών, πρώτος φορέας, το οποίο περιμένει όχι μόνο τις προτάσεις, αλλά και οτιδήποτε άλλο από πλευράς ερωτήσεων. Ακόμα και αν προκύψει κάτι τέτοιο, μην διστάσετε να τα πιάσουμε, να τα ομαδοποιήσουμε, να τα δώσουμε. Η Ομοσπονδία θα πάρει ένα αντίγραφο των προτάσεων επίσης σε ηλεκτρονική μορφή του Γιώργου Καπετανάκη. Νομίζω ότι επίσης ο τρίτος φορέας είναι κάποια ΙΚΤΕΟ μαζί με την Νότο Βυσιών, που αυτή τη στιγμή παρακολουθούν και πιθανότατα βλέπουν τι μελιγενέστε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την συμμετοχή και για το σχεδόν 2 ώρες και 20 λεπτά που έχουμε ξεκινήσει και μας παρακολουθείτε. Πιστεύω να ήταν επικοδομητική, πιστεύω να προσφέρει μία ενημέρωση. Μπορείτε να αναδημοσιεύσετε ό,τι θελήσετε και αν χρειαστεί επίσης να επανέλθετε και με ερωτήσεις ακόμα και προς εμάς. Το Ινστιτούτο ΙΔΕΑ μετά από 26 χρόνια θεωρώ ότι έχει επιτελέσει ένα σημαντικό ρόλο στο κομμάτι της μετάδοσης γνώσης. Είναι το μόνο, όπως είπαμε, το οποίο κάνει deal. Και σας ευχαριστούμε για όλη αυτή την εμπιστοσύνη. Να είστε καλά και καλό σας απόγευμα. Βασίλη, έχεις το λόγο. Ευχαριστούμε κύριε Γαραμπίλα. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου για τη συμμετοχή και την υπομονή που κάνατε ορισμένη μέχρι να διαβαστούν οι ερωτήσεις σας, γιατί είχαμε αρκετές. Και για τα καλά σας λόγια, από ό,τι βλέπω μου στέλνετε, μας δίνουν συγχαρητήρια για την αντιμετώπιση, τον τρόπο και τη διεξαγωγή και τη στάση μας απέναντι στο DPF, στο θέμα αυτό το κέριο. Οπότε, καλό απόγευμα και από μένα και θα τα ξαναπούμε σε κάποιο άλλο σίγουρα webinar ή σε κάποια άλλη συνέντευξη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε καλά. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα.